Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προεκλογικών εκπομπών συνέχεια. Σήμερα στο στούντιο με τον υποψήφιο και μέχρι πρότινος εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Μίμη Δημητριάδη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέριζω και τον Παναγιώτη Πιάτσιο, τον συνάδελφο μαζί θα κάνουμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εκπομπή την προεκλογική. Καλησπέρα, κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Πιάτσιο. Κύριε Δημητριάδη, για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές? Γιατί υπάρχει και αυτή η φιλολογία. Σήμερα ακούσαμε και την συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον κύριο Λαφαζάνη, ότι επιλέξατε ως πιο εύκολη λύση να παραιτηθείτε από το να μπείτε σε μια διαδικασία να κάνετε, να ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης, κατά πάσα πιθανότητα θα την παίρνετε. Παρόλα αυτά, και όπως λέει και το αντίπαλο δέος, η Νέα Δημοκρατία για σας, ήταν πιο βολικό για σας να πάτε τη χώρα σε εκλογές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει οικονομικά σε αυτή την χρονική στιγμή. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί λόγοι που μας αναγκάσαν να πάμε σε εκλογές. Ο πρώτος, ο κύριος λόγος, είναι το γεγονός το ότι μετά από μια εξάμενη σκληρή διαπραγμάτευση καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία είναι αρκετά μετατοπισμένη από τις εξαγγελίες μας του Ιανουαρίου, στον εκλογών του Ιανουαρίου. Οπότε κρίνουμε πως είναι δημοκρατική μας υποχρέωση να απευθυνθούμε στο λαό με βάση αυτό το νέο δεδομένο και την αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Το δεύτερο είναι το απλό, το οποίο το αναφέρατε κι εσείς, το ότι ένα κομμάτι μας έκανε από πλειοψηφία στην Βουλή μειοψηφία. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μια νέα αναβάπτιση δια του ελληνικού λαού. Κύριε Δημητριάδη, ο κύριος Τσίπρας όμως έχει πει ότι στις 12 Ιουλίου αποφάσισε τις εκλογές. Όχι, δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε 12 Ιουλίου. Θα σας πω. Είπε ότι 12 Ιουλίου το σκέφτηκε. Διότι ακριβώς από τότε υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε έναν συμβιβασμό αρκετά πιο μακριά από αυτό που υπολογίζαμε, από αυτό που επιθυμούσαμε και επιδιώκαμε, και διαβλέπαμε το πρόβλημα στο εσωτερικό μας, το γεγονός δηλαδή, το ότι η κυβέρνηση από πλειοψηφική θα γινόταν μειοψηφική. Βλέπαμε πλέον καθαρά το ότι υπήρχε μια άλλη προσέγγιση πολιτική στο εσωτερικό μας, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε εκδηλωθεί δημόσια. Άρα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή παραδέχεστε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει σπάσει όντως το αριστερό σας χέρι. Τώρα, αν όντως ο κύριος Καμένος θα σας βοηθήσει να μάθετε να γράφετε εξίσου καλά και με το δεξί, θα φανεί. Και δεύτερον, στο ότι όντως παρεκκλίνατε, μόνο σας το παραδεχτήκατε από το φημισμένο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πέρσι τέτοιο καιρό. Και ότι τέλος πάντων. Παρέκκλεινα το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα σας πω. Και ότι τέλος πάντων, άλλα υποσχεθήκατε την προηγούμενη φορά. Αλλιώς τα βρήκατε, πιο σκούρα τα βρήκατε στη διαπραγμάτευση, εξού και η συμφωνία που μας φέρατε. Οπότε για ποιο λόγο να πούμε στη διαδικασία, αφού μια φορά ήσασταν, δεν κάνατε ό,τι μας υποσχεθήκατε, που μας υποσχεθήκατε και πολλά τότε, ζητάτε εκ νέου και μάλιστα μέσα σε 6,5-7 μήνες ξανά τη στήριξη και την ψήφο. Ναι. Δεν είπα ότι δεν καταφέραμε κάτι ή ότι είπαμε ψέματα. Είπα ότι δώσαμε μία σκληρή μάχη στην Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση έδειξε τα όρια της Ευρώπης, τα όρια της ελληνικής δημοκρατίας. Πήγαμε σε αυτά τα όρια, τα ακουμπήσαμε, δεν υπερβήκαμε, δεν κάναμε το λάθος να υπερβούμε τα όρια μας και οδηγηθήκαμε σε μία, μετά από μία πολύ σημαντική σύγκρουση, σε πάρα πολλά επίπεδα, προοδευτική Ευρώπη, συντηρητική Ευρώπη, προοδευτική Ελλάδα, συντηρητική Ελλάδα, οδηγηθήκαμε σε μία συμφωνία την οποία εμείς τη θεωρούμε βεβαίως αποδεκτή, τη θεωρούμε ότι είναι σύνομη με το στρατηγικό μας στόχο, αλλά είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που υποσχεθήκαμε, από αυτό που αναμέναμε, από αυτό για το οποίο παλεύαμε. Αυτή ακριβώς η διαφορά, αυτή ακριβώς η δυνατότητα που δόθηκε σε αυτή την πολιτική διαδικασία, πιστεύουμε ότι πρέπει να επανακριθεί. Πιστεύουμε ότι είναι δημοκρατική μας υποχρέωση. Δεν πιστεύουμε ότι παίρνοντας μια εντολή μπορείς στη συνέχεια να κάνεις ό,τι θέλεις, ειδικά σε κρίσιμα θέματα όπως είναι αυτή ακριβώς η Δανειακή Σύμβαση. Και ξαναρωτώ, απάντησε και ο κύριος Μημαράκης σε εκείνες τις κρίσιμες συνεδριάσεις της Βουλής ότι εσείς μας κοροϊδεύατε ότι δεν διαπραγματευόμασταν. Εμείς σας λέγαμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και σκληρά, οπότε αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε δύο μνημόνια. Εσείς διαπραγματευτήκατε κάπως αλλιώς, ούτε νταούλια ακούσαμε, ούτε κριτικές μαντινάδες ακούσαμε, ούτε με ένα νόμο και ένα άρθρο διαγράψατε τίποτα. Φέρατε ένα τρίτο πιο σκληρό μνημόνιο,
Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν είναι πιο σκληρό το μνημόνιο του Τριτών. Σε καμία περίπτωση. Γιατί? Σε καμία. Θα σας εξηγήσω. Δηλαδή, πού είναι πιο ξαλαφωμένο? Βάλατε, θα σας πω. Βάλατε αρκετές παραμέτρους. Θα ήθελα να τις απαντήσω όλες, ακριβώς γιατί πρέπει να τις απαντήσω. Προφανώς. Και θέλω. Γι' αυτό σας ρωτάμε κι εμείς. Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, το λέω με την έννοια να μην χάσουμε τις. Παρακαλώ. Λοιπόν. Γιατί δεν είναι το. Καταρχάς, οι δανειακές σύμβασεις που υπογράψαμε είναι αρκετά διαφορετικοί από τις προηγούμενες. Είναι διαφορετική στο εξής σημαντικό γεγονός. Στο δημοσιονομικό κομμάτι, καταρχάς, όντως είναι στην πεπατημένη, γιατί ακριβώς είναι το κομμάτι που επέβαλαν οι δανειστές και ήταν το κομμάτι που δεχόταν τις μικρότερες αλλαγές. Στο κομμάτι όμως της απομείωσης του χρέους και στο κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης, δηλαδή του να βρούμε χρήματα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Ένα μόνο θα σας πω για να είμαστε έτσι απλοί και ξεκάθαροι. Έπρεπε από το καλοκαίρι που δεν πληρώσαμε μέχρι τα Χριστούγεννα να πληρώσουμε περίπου 15-20 δις. Όλα αυτά θα τα πληρώναμε, ήταν το προηγούμενο μνημόνιο, θα τα πληρώναμε επί ποινή απομείωσης μισθών, συντάξεων, υγείας, παιδείας, οτιδήποτε ήταν δυνατόν να αποκοπεί για να βρούμε αυτό το ποσό. Αυτό ακριβώς το πράγμα το αλλάξαμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για φέτος, θα ισχύει για τον επόμενο χρόνο και για τον επόμενο και για τον επόμενο. Διότι αυτό ήταν τα μνημόνια τα προηγούμενα. Δηλαδή, τι ήταν τα προηγούμενα μνημόνια? Τα προηγούμενα μνημόνια, και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι κυρίως, ήταν συγκεκριμένες πολιτικές, γενικές πολιτικές, οι οποίες διαμέσου της ύφεσης και της λιτότητας αποσκοπούσαν στο να μεταφερθούν πόροι και δυνατότητες από τους πολλούς στους λίγους. Η δικιά μας δανειακή συμφωνία δεν είναι τουλάχιστον αυτό. Συντάξεις δεν λέω. Συντάξεις δεν θα κόψατε? Όχι βέβαια. Τι εννοείτε όχι? Μισθοί, συντάξεις δεν περιλαμβάνονται. Τώρα δηλαδή οι συνταξιούχοι τώρα που θα πάρουν, ναι, τη σύνταξή τους, ναι, σε επόμενες ημέρες, ναι, θα τη δουν να είναι στα ίδια ύψη? Ακριβώς τα ίδια ύψη. Μείον το 2% το οποίο συμφωνήθηκε να πηγαίνει στο ΕΟΠΗ, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ο ΕΟΠΗ να έχει τα χρήματα που απαιτούνται από το να μην πληρώνουμε το 5 ευρώ, να μην πληρώνουμε στα φαρμακεία τις συνταγές, το 1 ευρώ και όλα αυτά υπέρ των αδυνάτων και των φτωχών, των συνταξιούχων δηλαδή. Πιστεύουμε πως και ο μόνος προοδευτικός τρόπος να κρατηθεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας είναι να χρηματοδοτείται ακριβώς από τους ίδιους τους παρόχους και τους κατόχους των δυνατότητων υγείας, είναι το 2% που επιβαρύνεται η σύνταξη και πηγαίνει στον ΕΟΠΗ. Καλά, τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι θεωρείτε, το ΕΚΑΣ, αν αυτό το θεωρείτε, όχι, δεν υπάρχει θέμα ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ θα συζητηθεί τον Μάρτιο του 2016. Σε λίγους μήνες. Ναι, θα συζητηθεί. Ναι, δηλαδή, δεν μην δημιουργούμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Το γενικό μας πλάνο είναι, το γενικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι μισθοί και συντάξεις δεν πειράχτηκαν, δεν πρόκειται να πειραχτούν. Σίγουρα υπάρχουν μια σειρά πράγματα τα οποία θα αφορούν την επόμενη διαπραγμάτευση και πράγματι πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα κάνουν διαπραγμάτευση, γιατί εμείς είμαστε η πολιτική εκείνη δύναμη που δουλεύει για τα συμφέροντα των αδυνάτων. Θέλω να μιλήσω σε αυτό, γιατί οι αγρότες, παρακαλώ, για παράδειγμα, ναι, δεν είναι στην κατηγορία των λίγων που θα συνεισφέρουν για τους πολλούς, όπως λέτε, για παράδειγμα στο τρίτο μνημόνιο. Για πρώτη φορά εδώ η φορολογία πηγαίνει, θα ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες, λογικά. Ναι. Οκτώβριο πότε έχει προγραμματιστεί? Από το 0 στο 23%. Προσέξτε, αυτό το καταφέρατε σε εισαγωγικά εσείς. Στο τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό και η Ρίτα είπε ότι. Και το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Δηλαδή δεν παίρνετε μισθούς και συντάξεις από αυτή την τσέπη, δεν την πειράζετε, βάζετε το χέρι στην άλλη τσέπη. Από κάπου θα βγουν αυτά τα λεφτά. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτοί που θα συνεισφέρουν είναι οι έχοντες και κατέχοντες, για παράδειγμα. Απλά σε αυτή την υπόθεση συνεισφέρουν όλες οι κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες. Δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί κανείς. Σημασία έχει να συνεισφέρουν, και αυτό είναι το ζητούμενο για μας και σε αυτό θα επιμείνουμε, να συνεισφέρουν με βάση τις δυνατότητές τους. Δηλαδή οι γονείς που πρέπει να πληρώσουν 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι όλοι εκείνοι που μπορούν να συνεισφέρουν, γιατί επιλέξατε κάποιους άλλους να μην τους πειράξετε. Σε θέματα ΦΠΑ υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση, ένα τεράστιο θέμα το οποίο έκλεισε με τον τρόπο που έκλεισε, γιατί ακριβώς αυτή ήταν εμάς η πρόθεσή μας σε αυτή τη διαπραγμάτευση όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ, ήταν να προστατεύσουμε κύρια αγαθά από την πραγματική άνοδο που θα ήταν σε βάρος των πολλών, όπως είναι το κρέας για παράδειγμα, αλλά ήταν μια απέτηση η οποία και για μας ήταν ακατανόητη. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι. Φίλοι από εδώ την Κωνσταντίνη μου είχαν στείλει μήνυμα και το βράδυ της ψηφοφορίας, ρωτώντας με ποιο είναι τι θα γίνει με τα ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm. Τους απάντησε ότι πάει για 13%, γιατί έπρεπε κάπου να πάει. Δεν μπορούσε να είναι 0.
Η δημοσιονομική αναπροσαρμογή προϋποθέτει μια ενιοποίηση των κατηγοριών ΦΠΑ. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα που θα τα απορροφήσει η αγορά. Δεν είναι σε βάρος των πολιτών τόσο το ζήτημα του ΦΠΑ. Υποαίρεση είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς, τέλος πάντων, δεν είναι το κυρίαρχο. Αν είναι δυνατόν. Ο ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που παίρνει το σούπερ μάρκετ, την νοικοκυρά, ο συνταξιούχος, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, όλοι εμείς δεν είναι σε βάρος των πολιτών. Όχι ακριβώς. Όχι, διότι τα απορροφάει η αγορά αυτά. Αλλά επισερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο έχει αποκλειστικά δημοσιονομικό ενδιαφέρον και θα επέμενα να συζητήσουμε. Κύριε Δημητριάδη, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Πήγατε στα σούπερ μάρκετ εσχάτως. Ναι, βεβαίως. Και έχω το συνήθεια να ψωνίζω. Και όχι. Δεν σας φάνηκαν τσιμπημένα, για να μην πω τίποτα χειρότερα, το καλάθι της νοικοκυράς. Γάλα, κρέας, μία σειρά από προϊόντα. Αυξήθηκε το ΦΠΑ τους, δεν απορροφήθηκε. Και πόσο θα μπορούσανε... και πόσο να απορροφηθεί. Μόνο, θέσουμε... μόνο μια αλυσίδα να φέρουμε ξένοι. Και όλα αυτά μα δεν είναι. Ανακοίνωσε ότι ήταν απορρόφηση. Ότι απορρόφησε. Δεν είναι δυνατόν όλες οι υπόλοιπες. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Θα απορροφηθούν. Αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για πολύ μικρές αλλαγές που θα μπορούσαν να επισυμβούν και χωρίς συμφωνίες για το ΦΠΑ. Αλλαγές δηλαδή στις τιμές προϊόντων εννοώ. Είναι πολύ μικρές. Θα παρακαλούσα να μην. Έχετε δίκιο σε πολλά κομμάτια. Σας είπα ότι το κομμάτι το δημοσιονομικό δεν είναι το κομμάτι που έγινε η θέληση του ΣΥΡΙΖΑ και η θέληση της κυβέρνησης στην διαπραγμάτευση. Είναι το κομμάτι το οποίο κάναμε πάρα πολλές υποχωρήσεις, γιατί ήταν αδύνατο να γίνει αλλιώς. Τελικά τι πέρασε όπως το θέλατε, για να το καταλάβουμε και να το φέρουμε και λίγο στα μέτρα σας. Ακριβώς. Σας είπα, πέρασε η απομείωση του χρέους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απομείωση του χρέους. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να τη συζητάμε. Λέμε κάποια στιγμή θα το δούμε κι αυτό, ίσως αν μπορεί. Νοέμβρη του 12. Ενδεχομένως και αν όλα πάνε καλά. Θα σας εξηγήσω. Όταν μιλάω για την απομείωση του χρέους, δεν μιλάω για την απομείωση του όλου χρέους. Έχει συμφωνηθεί, καταρχάς να τους συνεννοηθούμε, έχει συμφωνηθεί ήδη από αυτό το πολιτικό πλαίσιο, είναι ότι συμφωνούμε ότι θα απομειωθεί το χρέος. Το πόσο δεν ξέρουμε, το σύνολο του χρέους. Και το πότε δεν ξέρουμε, σαφώς. Όχι, το συμφωνήσαμε, θα συμφωνηθεί και θα ολοκληρωθεί. Μέρκελ, Σόιμπλε, Λαγκάρντ, όλες τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πάντως. Προσέξτε να δείτε. Όχι, έχει συμφωνηθεί, είναι, σας λέω κάτι που υπογράψαμε. Ναι, ίσως το 20. Μα το κάναμε και το 12 του Νοέμβρη, κύριε Δημητριάδη. Ναι, πότε μπορείτε να μας πείτε. Το Νοέμβρη το 12 το κάναμε. Όχι, δεν το κάναμε. Υπήρχε σε συμφωνία, άλλο αν δεν έχει. Όχι, όχι. Μα υπήρχε, κύριε Δημητριάδη, το Νοέμβρη του 12 σε συμφωνία. Θα σας πω τι έγινε τώρα. Το κύριο που έγινε τώρα είναι ότι για το κομμάτι του χρέους από το 2015 μέχρι το 2022 έχει συμφωνηθεί και έχει γίνει, έχει υπογραφεί και έχει πληρωθεί ότι το χρέος που είναι περίπου 50-60 δις, το κοχρεολύσια και όλα τα συναφή, μεταφέρεται στην επόμενη, πληρώνεται και η αποπληρωμή αυτής της εκπλήρωσης μεταφέρεται μετά 35 χρόνια με επιτόκιο 1%. Μιλάω για αυτή την απομείωση χρέους, δηλαδή για το χρέος που αφορά την περίοδο 2015 με 2022. Το επίμαχο, αυτό μας διαφέρει σήμερα. Αυτό το οποίο, να το πω πολύ απλά, ήταν αδύνατο να το πληρώσουμε. Διότι δεν είχαμε. Πώς να το πω αλλιώς. Αυτό που όλοι μας ισχυρίζονται, οι προηγούμενοι κυβερνώντες, πως δεν υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε ένα success story, πως μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις και εμείς σαν κυβέρνηση το βλέπαμε και το ξέρουμε, το ξέρετε όλοι νομίζω, τότε αδύνατο να πληρωθούν παραδείγματος χάρη για το 2015 δις. Είναι λεφτά που δεν τα έχουμε, το καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχαν αυτά λεφτά. Καλά, και θα... σημαίνει ότι αν προσθέσουμε σε αυτό και το απαιτητό πλεόνασμα του 2015, που είναι περίπου 4% ή 8 με 10 δις ακόμα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τραγωδία. Άρα δεν έχει καμία σχέση η συμφωνία που πετύχαμε. Στην οποία μας οδήγησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Αυτό είναι το μνημόνιο, το προηγούμενο, το μνημόνιο 2. Το 2015 στην τραγωδία την οικονομική. Όχι, όχι, προσέξτε. Κύριε Δημητριάδη, πόσο ήταν. Δεν μίλησα για κάποια τρόπο. Μιλάω για τις υποχρεώσεις που είχαμε σαν χώρα. Πόσο με βάση το προηγούμενο μνημόνιο. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, τελευταία του έκθεση. Ναι. Λέει ότι επειδή δεν τήρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, η τελευταία κυβέρνηση του όρους τελευταίου μνημονίου, γι' αυτό το χρέος είναι μη βιώσιμο. Το λέει ξεκάθαρα το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει, αυτό που λέτε δεν υπάρχει. Ακούστε με λίγο. Κύριε Δημητριάδη, μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ό,τι θέλετε να μου αναφέρετε. Λοιπόν, τι είναι ότι δεν υπάρχει. Το δεν, του λέει, δεν λέει όχι, το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Δεν λέει ότι η τελευταία δεν κυβέρνηση δεν τήρησε τους όρους, γι' αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Προσέξτε να δείτε. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ έλεγε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο ούτως ή άλλως και πριν από. Δεν λέει αυτό, κύριε Δημητριάδη. Συγγνώμη, μπορώ σε δύο λεπτά να σας βρω ακριβώς την έκθεση του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Δεν είναι βιώσιμο επειδή η τελευταία κυβέρνηση δεν έκανε όσο έπρεπε. Τι εννοείται, τι δεν έκανε η κυβέρνηση. Πλήρωσε μέχρι τον Ιούνιο η κυβέρνηση, πλήρωνε τις υποχρεώσεις της πλήρως, κανονικότατα. Τι εννοείται δεν έκανε. Τι να κάνει. Προέβλεπε το μνημόνιο. Τι πλεόνασμα προέβλεπε. Ορίστε. Τι πλεόνασμα προέβλεπε το προηγούμενο. 4%. Και τι θα έχουμε τελικά. Μηδέν.
Μείον 2 θα έχουμε. Αρνητικό θα έχουμε. Μείον 0,25. Μείον 2 θα έχουμε, κύριε Μητριάδη. Μείον 0,25. Κύριε Μητριάδη, λέξτε τα στοιχεία σας. Μείον 2 θα έχουμε. Πάντως αρνητικό. Πάντως αρνητικό. Ναι, είναι... Αυτό, άρα σύνολο 6 μονάδες. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Είναι μείον 0,25. Επιμένω. Είναι η συμφωνία που κάναμε. Πώς να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, κύριε Μητριάδη, στο τέλος του 15. Στο τέλος του 15 θα έχουμε μείον 0,25%. Ναι. 1,6 με 2 θα έχουμε. Όχι. Θέλω να πω, είπα 0, γιατί το μείον 0,25 σημαίνει, είναι στο όριο του στατιστικού λάθους, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος να μην ακούει νούμερα. Mm-hmm. Η ουσία είναι λοιπόν ότι το 4% πλεόνασμα που προέβλεπε το προηγούμενο μνημόνιο δεν υπήρχε, δεν είχε να κάνει με καμία διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτά τα λεφτά να αποταμιευτούν. Διότι ταυτόχρονα προϋπόθεται ότι θα πληρώσουμε με ίδια χρήματα από λεφτά που θα βγάζαμε δηλαδή ως χώρα άλλα 10 περίπου δις. 7 το καλοκαίρι και μέχρι τα Χριστούγεννα 10. Πού δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Ό,τι και να λέμε. Ποια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο εν συνόλο. Και ότι αν δεν κουρευτεί δεν μπαίνει. Βέβαια το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έλεγε κάτι άλλο. Και γι' αυτό δεν κάναμε συμφωνία μαζί του. Ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα ακόμα χειρότερα τα προηγούμενα δύο μνημόνια. Πράγματι. Όχι, αυτό που, όχι τα μέτρα που πήραμε εμείς. Όχι τη συμφωνία που κάναμε εμείς. Γι' αυτό δεν κάναμε συμφωνία με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Γι' αυτό εξοβελήθηκε το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ από την αυριανή συμφωνία και την κάναμε μόνο με τον IMS. Άρα για να καταλάβω, υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία που λέει ότι το Μαΐλ Χαρδούβελη τότε, στις προηγούμενες εκλογές, πριν από 6-7 μήνες, ήταν χάρισμα μπροστά σε αυτό που χρειάστηκε σήμερα να ψηφίσετε και προφανώς να εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι. Και εσείς μας λέτε ότι εμείς ξαναψηφίστε μας, γιατί εμείς διαπραγματευτήκαμε. Ναι, μωρή, υπάρχουν και κάτι δημοσιονομικά. Εντάξει, κάτι αυξήθηκε το κρέας, κάτι αυξήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά μην ανησυχείτε, κάναμε εμείς κάτι. Σε 35 χρόνια θα αποπληρώσουμε το χρέος το σημερινό και κάποια στιγμή θα μας κουνήσουν και το μαντίλι για να έρθουμε και να διαπραγματευτούμε και την απομείωση του χρέους. Αυτό είναι, με απλά λόγια, αυτό είναι το ψηφίστε μας αύριο. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα και λέμε ότι έχουμε για την περίοδο 15-22 έχουμε μία απομείωση του χρέους εξαιρετικά σημαντική. Μιλάμε για απομείωση. Έχουμε ένα μίνι κούρεμα. Αυτό λέω. Γι' αυτό να σας ψηφίσουμε. Αυτό συνέβη. Να σας πω. Με δεδομένο λοιπόν αυτό και με δεδομένο πως το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ λέει πως για να μπω στο παρακάτω πρόγραμμα, στο επόμενο, το Οκτωβρίου, δηλαδή για να χρηματοδοτήσω, πρέπει το χρέος να κουρευτεί, μάλιστα το λέει ρητά, μόνο δεν λέει πόσο. Η συμφωνία είναι ότι απομείωση θα υπάρξει. Είναι δεδομένη. Το πόσο δεν είναι ξεκάθαρο. Με δεδομένο λοιπόν το ότι έχουμε ένα προηγούμενο θετικό για μας, που είναι θετικό το γεγονός ότι για τα επόμενα 5 χρόνια εμείς δεν θα χρωστάμε κανέναν και θα έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα λεφτά που θα πληρώναμε με το προηγούμενο πρόγραμμα να πέσουν στην ελληνική οικονομία. Αυτό το απλό σημαίνει. Όχι μόνο δεν θα πληρώσουμε, αλλά τα λεφτά που θα γλιτώσουμε θα μείνουν σε εμάς, θα μείνουν στην ελληνική οικονομία. Τα 10, 15, 8, όσα δις μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Θα μείνουν εδώ. Δεν θα πάνε σε κανένα χρέος. Αυτό μας πείθει, συγγνώμη να τελειώσω, σας παρακαλώ. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα παράδειγμα και άρα βάσιμα υπολογίζουμε και το πιστεύουμε πως με βάση αυτό το παράδειγμα της απομείωσης του χρέους θα γίνει και απομείωση για το συνολικό χρέος. Η οποία θα είναι μάλλον περίπου αυτό το αρνείται όλοι οι επικεφαλής των κρατών της Ευρώπης. Το αρνείται το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, το οποίο θα συμμετέχει κατά πάσα πιθανότητα στο βόλιο. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ είναι ξεκάθαρο, μιλάει για κούρεμα, δεν μιλάει καν για απομείωση. Μιλάει για κούρεμα, έτσι. Για να συνοηθούμε. Και για να μπει στη χρηματοδότηση, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ως ιδιωτικός τραπεζικός μηχανισμός απαιτεί κούρεμα, το λέει καθαρά. Που είναι ένας σημαντικός παίχτης τεχνικός σε αυτό το ζήτημα. Αλλά έχει συμφωνηθεί ότι απομείωση, λέγεται η λέξη απομείωση, θα υπάρξει. Είναι δεδομένη. Το πόσο δεν έχει συμφωνηθεί. Αυτή είναι ακριβώς η διαπραγμάτευση, επειδή ήδη πετύχαμε μια σημαντική απομείωση ενός κομματιού του χρέους, είμαστε αυτοί που μπορούμε να πετύχουμε μια μεγαλύτερη. Σύμφωνα με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, κύριε Δημητριάδη, για να μιλάμε για αριθμούς και με στοιχεία, το χρέος ως ποσοστό το ΕΠ θα αυξηθεί κατά 23% λόγω της υποβολής των capital controls. Αν αναρωτηθεί κανείς πως το υπερβάλλον χρέος της Ελλάδας ανέρχεται στο 60-70% του ΕΠ, έχουμε χρέος 177%, σε μία νύχτα ουσιαστικά η κυβέρνησή σας επιβάρυνε, και διαβάζω αναλυτικά στοιχεία, το 1/3 του υπερβάλλοντος χρέους.
Ναι, αυτό είναι ένα συγκυριακό στοιχείο. Είναι αυτό. Είναι δεν αφορά, κοιτάξτε να δείτε, δεν αφορά το σύνολο του χρέους. Δηλαδή το χρέος από 300 δις δεν πήγε 400, μην τρελαθούμε. Όχι. Μιλάτε επί της 100, επί το ΕΕΠ του τωρινού, το οποίο είναι υποβαθμισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010. Ναι, προφανώς. Μα, κοιτάξτε, η λιγότερο ασφαλής δυνατότητα να βγάλει συμπεράσματα είναι την περίοδο του capital control. Δεν μπορεί να βγάλει κανένα ειδικά ποσοστίο συμπέρασμα για τίποτα. Είναι εξαιρετικό λάθος να το βάζουμε στη συζήτηση ως δεδομένο για να βγάλουμε συμπεράσματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σας μιλάω για αριθμούς όμως. Είναι, ναι, και σας λέω και εγώ. Και επίσης η εκτίμηση της Κομισιόν είναι το 2015 η μείωση του ΕΕΠ θα είναι 2-4%. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση των 6 μηνών. Εμείς θέλω να καταλάβετε κάτι. Δύο πράγματα κάναμε. Μα η πρόβλεψη ήταν για το 2015 ότι θα έχουμε αύξηση. Μετά θα έχουμε μείωση. Ήδη είχαμε όταν παραλάβαμε εμείς 1,5 δις έλλειμμα. Ήδη. Τον Ιανουάριο. Ήδη. Δεν έχει να κάνει. Εμείς ως κυβέρνηση κάναμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Και δεύτερον, πήραμε μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Το αποτέλεσμα. Δεν κάναμε κάτι άλλο σε αυτούς τους 6 μήνες. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα, θέλετε να δεχτούμε ότι μέσα σε 6 μήνες θα πατσίσουμε το χρέος 40 ετών. Όχι, η διακυβέρνησή μας. Μα το πλεόνασμα πήγε σε έλλειμμα. Ήταν αναμενόμενο, συνέβαινε ήδη. Ήταν αναμενόμενο, κύριε Πλιάτσο. Λοιπόν, κύριε Πλιάτσο, εμείς πάντα λέγαμε. Μετά το capital control έγιναν όλα. Και κυρίως μετά. Κοιτάξτε, το capital control, σας είπα, δεν είναι καλός σύμβολος για να βγάλουμε συμπεράσματα μακροοικονομικά. Είναι για τώρα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ποιο, το ότι την περίοδο του capital control μπορεί η παραγωγή να είναι και στο μείον 100. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Προφανώς το capital control είναι μια αναμαλία η οποία δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Και για να μην μιλήσουμε για την ανεργία την οποία προκάλεσε έτσι, η επιβολή του capital control στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το capital control αφορά τους συντηρητικούς Ευρωπαίους και τους Έλληνες φίλους. Δηλαδή, ξένοι μας έκλεισαν τις τράπεζες. Βεβαίως. Τι εννοείτε βεβαίως. Ο κύριος Ντράγκη τις έκλεισε τις τράπεζες. Ο κύριος Ντράγκη δεν ήταν ο κύριος Ντράγκη. Ο κύριος Τσίπρας τελευταία. Ο κύριος Ντράγκη τις έκλεισε. Το θεωρεί ο κύριος Ντράγκη σήμερα. Με τις ευλογίες των εδώ φίλων τους. Οι οποίοι προτρέπανε τον κόσμο, οι φίλοι αυτών των συντηρητικών ευρωπαϊκών κύκλων. Και οι Έλληνες φίλοι τους. Οι πολιτικοί τους φίλοι, αυτούς λέω. Δεν είναι σαφές τι λέω. Αυτοί προτρέπαν τον κόσμο να παίρνει τα λεφτά, το ότι όλα δεν πάνε καλά, όλα. Είναι τυχαίο ότι ο κόσμος μόλις προκυρήθηκε το δημοψήφισμα πήγε να βγάλει τα λεφτά εκείνο το βράδυ. Τι εννοείται, εκείνο το βράδυ δεν πρόλαβε να βγάλει ο κόσμος λεφτά. Τι λέτε, εγώ βγήκα εδώ στην Κοζάνη να μπορώ να σας πω 50 ανθρώπους εκείνο το βράδυ μέσα σε μισή ώρα. Εντάξει, λογικό είναι, καταλαβαίνει, κοιτάξτε ο κόσμος, δεν είναι αφήνει, καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Μόλις ο κύριος Τσίπρας βγήκε και είπε κάνω το δημοψήφισμα, έτρεξε ο κόσμος και πήρε τα λεφτά. Το γνώρισα να το κάνει χαμό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Άρα, γιατί έκλεισε ο κύριος Ντράγκη τις τράπεζες. Τι εννοείται, κοιτάξτε να δείτε. Ξέραμε από την αρχή το ότι έχουν το πάνω χέρι και το ότι με αυτή την έννοια θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε οποιαδήποτε επιλογή θέλαν αυτοί να κάνουμε εμείς. Αυτό σας λέω, εμείς αντισταθήκαμε. Εμείς συγκρουστήκαμε, σας το είπα από την αρχή. Πήγαμε τα πράγματα στα όρια. Και ιτηθήκαμε. Δεν είναι δικό μου ρήμα. Ιτηθήκαμε όσον αφορά τις επιδιώξεις μας. Τσίπρας του είπε ο κύριος Θεοφύλακτος. Προσέξτε να δείτε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την έκφραση ιτηθήκαμε. Δεν πετύχαμε τους στόχους μας, ναι. Το ότι οι Ευρωπαίοι πέτυχαν μία πύρια νίκη, ναι. Εμείς όμως είμαστε όρθιοι, η χώρα είναι όρθια, η συμφωνία μας δίνει μία σταθερότητα, μία χρηματοδοτική δυνατότητα να μπορούμε να συνεχίσουμε με καλύτερους όρους από αύριο. Είναι και το ηθικό κομμάτι, αν φύγουμε λίγο από τους αριθμούς και τα αμιγώς οικονομικά. Πήρατε μία κυβέρνηση, η οποία ήταν μεγαλειώδη στη νίκη, ήταν ενθουσιασμένος ο κόσμος, θυμάστε το βράδυ των εκλογών. Μας βάλατε και έναν εξαιρετικό TV star υπουργό οικονομικών, τον οποίο τρέχαμε πάνω κάτω χιλιόμετρα και ώρες συνεδριάσεων οι Ευρωπαίοι. Κάποια στιγμή πετάτε το δημοψήφισμα, γίνεται, το κερδίζετε. Μεγάλη η θέση σας υπερψηφίστηκε κατά 63%. Και ενώ ο κόσμος φώναζε στο δρόμο Βαρουφάκης, Βαρουφάκης, Τσίπρας, Τσίπρας, πήρατε 63% όχι και φέρατε ένα μνημόνιο. Το ηθικό κομμάτι το σκέφτεστε. Βεβαίως. Είμαστε η κατεξοχήν ηθική δύναμη. Είμαστε η κατεξοχήν δύναμη της αλήθειας. Αυτό δύναμη το λέτε στο 63% που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς τους κοιτάμε στα μάτια, εμείς το ζητήσαμε αυτό. Εμείς ζητήσαμε να μας δώσει δύναμη να πετύχουμε καλύτερη διαπραγμάτευση. Δεν ζητήσαμε διαπραγμάτευση. Δεν ζητήσαμε εμείς το όχι να μας οδηγήσει στη ραχμή. Σε καμία περίπτωση. Ήταν ξεκάθαρη η πολιτική μας θέση, για τον Πρωθυπουργό κυρίως, αλλά και όλων εμάς. Δώσαμε συνεντεύξεις όλοι μας εδώ, μας θυμάστε, που λέγαμε θέλουμε δύναμη να βάζουμε το λαό στο παιχνίδι.
για να αποκτήσουμε πολιτική δύναμη ώστε να πάρουμε καλύτερη συμφωνία. Μάλιστα, λέγαμε ότι σε 2-24 θα φέρουμε συμφωνία. Ξέρετε, όταν μιλάς για συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει και από πίσω ότι αυτή συνοδεύεται από ένα μνημόνιο. Σημασία έχει αυτή η πολιτική συμφωνία, αν διαφορετική από τις προηγούμενες και τα προηγούμενα μνημόνια, και τι κερδίζεις, αν σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να ανακτήσεις την εθνική σου κυριαρχία, διότι έχουμε απολέσει ένα μεγάλο κομμάτι, είναι γεγονός. Το οποίο δεν μπορέσαμε να το ανακτήσουμε μέσα σε ένα μήνα ή σε 6 μήνες, αλλά είμαστε σε μια πορεία σύγκρουσης και πιστεύουμε ότι τελικά οι τελικοί νικητές θα είμαστε εμείς. Τι έχετε να πείτε, αυτό που ρώτησε Ρίτα, σε μια νέα κοπέλα, 25 χρονών, σε ένα νέο 20 χρονών, ψήφισε όχι, ναι, σκεπτόμενος ότι δεν θα έχουμε άλλο μνημόνιο, που χαμογελούσε και πανηγύριζε εκείνο το βράδυ κούνοντας τον Αλέξη Τσίπρα, και μετά από 2 εβδομάδες είδε να έρχεται ένα μνημόνιο, 86 δις, ναι, με σκληρά επώδυνα μέτρα. Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο εξής. Ναι, τι έχετε να πείτε, δηλαδή, σε αυτόν τον άνθρωπο που απογοητεύτηκε. Που είναι σε ένα μεγάλο μέρος τους και το μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων ή αυτών που δηλώνουν ότι θα πρέπει. Κοιτάξτε, για όλο τον κόσμο. Τι θα του πείτε, σε ανθρώπινο, ηθικό στοιχείο. Ακριβώς. Λέγει, ας πούμε, και έτσι. Ακριβώς. Καταρχάς, αυτό που έχω να του πω είναι ότι κάναμε τα πάντα. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τα πάντα. Το μνημόνιο δεν είναι πολιτικό μας πρόγραμμα. Είναι πολιτικό πρόγραμμα των άλλων. Ακούτε, συζητάτε, παίρνετε συνεντεύξεις με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς, μόνο που εμείς το λουζόμαστε. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Όχι, έχει σημασία στη ζωή. Πολλά πράγματα επιδιώκεις. Κάποια πετυχαίνεις, κάποια όχι. Κάποια τα πετυχαίνεις λιγότερο, κάποια τα πετυχαίνεις περισσότερο. Εμείς πετύχαμε κάτι, αλλά όχι όλο αυτό που θέλαμε. Ο κόσμος που ψήφισε όχι και μας στήριξε και ενδεχομένως δικαιολογημένα αφιβάλλει ή προβληματίζεται. Εμείς θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πάμε σε εκλογές. Για να συζητηθεί πλήρως αυτό το πρόγραμμα το οποίο καταφέραμε, γιατί πιστεύουμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο θετικό κομμάτι που λέγεται απομείωση χρέους, ένα πολύ μεγάλο θετικό κομμάτι που λέγεται επενδύσεις 35 δις πακέτο. Αυτό υπήρχε το πακέτο Ζουκέρ. Όχι, δεν υπήρχε. Κάνετε λάθος, κύριε Πιλιάτσο μου, δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Δεν υπήρχε συμφωνία, διότι δεν έπεφτε, κύριε. Κύριε Πιλιάτσο μου, επιέναμε ολόκληρο χρόνο. Όπως υπήρχε και απομείωση του χρέους το 2012. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν υπήρξε απομείωση του χρέους. Υπήρξε σε χαρτιά, υπήρξε. Το πακέτο Juncker απορροφήθηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες τις λοιπές που δεν είχαν δημοψηφίσματα και τέτοιου είδους αναταράξεις. Και έχουν μείνει ελάχιστα για την Ελλάδα και για τους ιδιώτες, γιατί σε αυτούς απευθύνεται. Ελάχιστα, γιατί όσο εμείς προσπαθούσαμε να διαπραγματευτούμε με τους TV Stars υπουργούς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες των λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών αξιοποιούσαν το πακέτο Juncker. Τι θα μείνει για μας δεν ξέρω. Όχι, οπότε μην το πολύ διαφημίζετε. Δεν είναι όλο το πακέτο στο τραπέζι μας και επιλέγουμε. Είναι όλο το πακέτο στο τραπέζι μας. Δεν έχει ξεκινήσει καν η διανομή του. Δεν είναι έτσι. Είναι όπως σας το λέω. Η διανομή δεν είναι. Μπορεί να μην έχει γίνει, αλλά προδεσμεύσεις χρημάτων έχουν γίνει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλα ποσά. Όχι. Έχει μείνει ελάχιστο 35, ποσοστό. Ακούστε με λίγο. Κάνετε κάποιο. Ίσως εννοείται κάτι άλλο. Υποθέτω ότι εννοείται και θα σας το πω. Το πακέτο Juncker, το ΕΣΠΑ δηλαδή. Το αγροτικό πρόγραμμα και μια σειρά άλλων προγραμμάτων τύπου Τζέσικα κλπ. Είναι 35 δις. Αυτά τα 35 δις είναι ακέραια, είναι ανοιχτά και είναι μπροστά μας. Μα είχαμε προτείνει ήδη έργα για αυτό το πράγμα. Είχαμε προτείνει ήδη έργα για αυτό το πράγμα. Δεν προτείναμε έργα. Ξεκινήσαμε να προτείνουμε έργα και άρχισε η σύγκρουση. Λοιπόν, σημασία έχει το ότι αυτά τα λεφτά δεν τα παίρναμε. Υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχε δηλαδή με λίγα λόγια μια τακτική από μεριά των πιστωτών μας, ώστε να οδηγηθούμε σε χρηματοπιστωτική ασφυξία. Δεν έχει να κάνει το πακέτο Juncker με το τι συνέβη μετά. Ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι να μην το άνοιγαν, γιατί έβλεπαν ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Αυτό. Και μία αλλαγή κυβέρνησης. Τότε εσείς το προκαλέσατε χωρίς να ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, λένε οι αντίπαλοι σας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τότε επέλεξε να κάνει τις εκλογές 3 μήνες νωρίτερα. Ήταν σαφές ότι δεν θα στηρίζατε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν σαφές, γιατί έκανε τις εκλογές 3 μήνες νωρίτερα. Όπως έχει αποδειχθεί στην πορεία πάντως, γιατί δεν περίμενε να κλείσει για ένα μήνα η αξιολόγηση. Όλοι οι Ευρωπαίοι αποκαλύπτουν ότι δεν ήθελαν και οι ίδιοι τη συμφωνία, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν μας άφηναν να ανοίξουμε το πακέτο. Είδατε λοιπόν, και εγώ ρωτώ, γιατί να μην κλείσει αξιολόγηση για 20 μέρες. Άρα, γιατί έπρεπε να φορτωθεί η νέα κυβέρνηση, προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε... και εσείς, γιατί δεν περνούσατε τους εφαρμοστικούς και περάσατε τις εκλογές, επειδή σας έφυγε ο Λαφαζάνης και η παρέα του. Όχι. Καμία σχέση. Και δεν κάνατε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Δεν γίνεται. Α, ζητούσατε ψήφο εμπιστοσύνη. Ξαναπάω από την αρχή, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Από εκεί που ξεκινήσαμε, τον κύκλο κάναμε και καταλήγουμε.
Εμείς εκτιμήσαμε πολιτικά το ότι το πιο έντιμο, πιο δημοκρατικό και πιο θετικό για αυτήν καθεαυτήν την αξιολόγηση της δικής μας επιτυχίας ή αποτυχίας, που είναι αυτή η δανειακή σύμβαση, είναι η προσφυγή στο λαό. Τι ήταν επιτυχία, αυτή είναι η εκτίμησή μας. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια ισορροπημένη πρόταση, δύσκολη, αλλά ικανή να μας δημιουργήσει. Είναι επιτυχία ή αποτυχία, επειδή σας μιλήσατε εσείς τους δύο. Αυτό σας είπα, το κρίνει ο λαός. Εσείς τι λέτε προσωπικά. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πετύχει τελικά. Δηλαδή, είναι περήφανος. Είμαι περήφανος για αυτά τα οποία πετύχαμε. Για το τρίτο μνημόνιο είστε περήφανος. Γι' αυτό παρομάζεται εσείς τρίτο μνημόνιο. Έχουμε μια δανειακή σύμβαση. Ακούστε να δείτε. Και την προηγούμενη δανειακή σύμβαση ονομάζαμε μνημόνιο όμως. Σας είπα ότι οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση έχει μνημόνια. Δεν συζητάμε αυτό. Οποιαδήποτε. Ακόμα και με τη Ρωσία που υπογράψαμε τον αγωγό, κάναμε μνημόνιο συνεργασία υπογράψαμε. Έτσι. Σημασία έχει τι μνημόνια. Τα προηγούμενα μνημόνια, σας είπα ότι ήταν σε βάρος των πολλών, αυτό τουλάχιστον δεν είναι. Δεν είπα ότι είναι υπέρ των πολλών, είπα ότι τουλάχιστον δεν είναι. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που μας δίνει τη δυνατότητα να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας, να κρατήσουμε όρθια τη χώρα, το λαό και τις δυνατότητες που έχουμε για να περάσουμε στη νέα εποχή. Πείτε μου κάτι πριν πάμε στα διαφημίσεις. Μέσα σε ένα λεπτό, αν σας είναι εύκολο, τελικά το βαρουφάκι, γιατί τον αλλάξατε? Μια μέρα μετά το δημοψήφισμα. Με ένα 63% ηχηρό. Τι εννοείτε, γιατί τον αλλάξαμε? Γιατί έχει τον να αλλάξατε? Κάνει με τις ισορροπίες που απαιτούσε η διαπραγμάτευση. Εμείς ξέρετε, όλοι μας. Δεν θα υπήρχε συμφωνία. Δεν θα υπήρχε συμφωνία με Βαρουφάκη. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Ο κ. Τσακαλώτης έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από τον κ. Βαρουφάκη. Τέλος πάντων, κρίναμε ότι εξυπηρετείται καλύτερα η προοπτική της συμφωνίας με τις αλλαγές σε επίπεδο υπουργών. Και τις κάναμε. Όλοι μας το κάνουμε αυτό. Όλοι μας αποδεχόμαστε τους ρόλους. Γιατί ακριβώς στόχος μας πάντα δεν είναι η προσωπική μας δικαίωση, αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά να υπηρετήσουμε την πραγματικότητα υπέρ των συμφερόντων αυτών των ανθρώπων που εκπροσωπούμε, που στην προκειμένη περίπτωση εμείς εκτιμούμε ότι είναι οι πολλοί. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω με τον κύριο Μίμη Δημητριάδη σε λίγο πιο τοπικά θέματα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Είναι 24 ώρα μετά την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη. Είμαστε εδώ με τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίμη Δημητριάδη. Η αλήθεια είναι, κύριε Δημητριάδη, ότι εμείς θα περιμέναμε από την χθεσινή ομιλία στην κεντρική πλατεία του κυρίου Τσίπρα λεπτομέρειες για την Δυτική Μακεδονία. Και πιο συγκεκριμένα, ήρθε στο ενεργειακό κέντρο της χώρας. Περιμέναμε να ακούσουμε περισσότερες προτάσεις σε σχέση με το μέλλον της ΔΕΗ, με το μέλλον της Πέμπτης Μονάδας. Ακούσαμε μια αναφορά δύο σειρών ότι να, η Πέμπτη Μονάδα προχωράει και πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Λίγο έολο μου φάνηκε. Θα σας πω. Καταρχάς βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Ο πρόεδρος Τσίπρας ήρθε στην Κοζάνη να μιλήσει συνολικά για την προεκλογική περίοδο. Να μιλήσει για τις εκλογές, να μιλήσει για τα διακυβεύματα, τα συνολικά, τα πανελλαδικά, όσον αφορά την μάχη της 20 Σεπτεμβρίου. Με αυτή την έννοια δεν βρήκαμε, τέλος πάντων, δεν βρήκαμε απαραίτητο, δεν ήθελα να μιλήσει στην Κοζάνη και στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας για τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς πριν 8 μήνες περίπου έγινε αυτό στο Χρυσιακό Κέντρο των Κύλων, στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο πρόεδρος τότε Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το ενεργειακό κέντρο. Και όλος ΣΥΡΙΖΑ τότε και οι φίλοι του και οι συμμαχοί του κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε διαδικασία έχει το αντίστοιχό της. Δεν θα βρίσκαμε ισορροπημένο να πούμε τόσα πολλά για την Κοζάνη σε μια πανελλαδική, στο μέσο μιας πανελλαδικής εκστρατείας. Είπε όμως δύο-τρία βασικά σημαντικά που πρέπει να τα κρατήσουμε. Δηλαδή ποιο, το ότι η κυβέρνηση μας ολοκλήρωσε τη διαδικασία διοδοτήσεων της 5 και ήδη έχει καταστραφεί ο εργολάβος, ήδη ξεκινάει δηλαδή. Πότε. Πιστεύουμε εντός των ημερών. Όταν λέτε εντός των ημερών, εννοείται πριν τις εκλογές. Ενδεχομένως και ναι, είναι καθαρά θέμα τεχνικό, αφορά την κατάσταση του εργολάβου, τις διαδικασίες. 7 μήνες, λέει ο κύριος Κουκουλόπουλος, το έλεγε χθες και ο εκπρόσωπος εδώ του Πασόκ, υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Κοκκάνης, και το τονίζει πολύ το Πασόκ τοπικά. Ότι 7 μήνες, δεν ξέρω, θέλετε εδώ να δώσετε απάντηση. 7 μήνες δεν κάνατε τίποτα σαν ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκινήσει μονάδα ενώ ήταν έτοιμη η όλη ιστορία να ξεκινήσει όταν αναλάβατε. Έχω γράψει και προσωπική απάντηση γι' αυτό. Ναι, το πούμε μέσα στον κόσμο. Γιατί το τονίζει πολύ το Πασόκ εδώ, ότι είναι δική σας ευθύνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνατε τίποτα. Προσωπική. Ναι, αλήθεια. Επειδή όμως έχω ασχοληθεί και προσωπικά με αυτό το θέμα και ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, θα πρέπει να σας πω κάτι. Το ότι η οικοδομική άδεια, που είναι το τελικό στάδιο για να ξεκινήσει οποιοδήποτε ανάδοχος,
εκδόθηκε τον Ιούλιο, τώρα τον Ιούλιο από την πολυνομία Εωρίας. Εντάξει. Έπρεπε μια σειρά διών, εγκρίσεων, περιβαλλοντικών όρων κλπ. Να εγκριθούν από το Υπουργείο. Μόλις ανέλαβε η κυβέρνησή μας, μέσα σε 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ενώ χρόνιζε. Στη συνέχεια βγήκαν όλες, γιατί ξέρετε, απαιτείται μια σειρά ενεργειών ώστε να εκδοθούν άδειες, εγκρίσεις όρων περιβαλλοντικών κλπ. Πέρασε σύντομα και σε χρόνο ρεκόρ και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από την πολυδομία Πτολεμαΐδος, με την αυταπάρνηση των υπαλλήλων, και αυτό πρέπει να το πω, το θεσμικά εμπλεκόμενο δηλαδή, ώστε αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα του έργου, ακούγανε τις προτροπές μας να ολοκληρώσουν αυτόν τον κύκλο όσο γίνεται γρηγορότερα, και το κάνανε όχι μόνο γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Αρκεί να σας πω, στην πολυδομία η άδεια, η οποία όταν λέμε άδεια μιλάμε σχεδόν για ένα φορτηγό φακέλους, ολοκληρώθηκε μέσα σε ούτε ένα μήνα. Ένα μήνα και λίγο. Σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά. Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα το Σεπτέμβριο να κατασταθεί πλήρως ο εργολάβος, όπως και να έχει, ανεξαρτήτως καιρού ενώ κλπ. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από τόσα, θεωρείτε ότι έχει. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αυτό που λένε. Δηλαδή είναι πώς να το πω, δομημένο ψέμα, ότι ήταν έτοιμος να κατασταθεί ο ανάδοχος το Φεβρουάριο. Πώς, χωρίς άδειες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κ. Σκουλόπουλος λέει ότι η αδειοδότηση από τις τοπικές αρχές ήταν δεδομένη και εξασφαλισμένη από τα τέλη του 2014. Κύριε Πλιάτσο, πήγα εγώ ίδιος μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΗ, όταν κατατέθηκε ο φάκελος στην πολυδομία του Λεμαΐδος, και αυτό έγινε τον Ιούνιο που μας πέρασε. Δεν είναι λοιπόν. Ήμουνα παρόν. Υπάρχουν φωτογραφίες, νομίζω, και στο τοπικό τύπο κλπ. Μπορείτε να το δείτε. Δεν μπορεί να λέμε τώρα ότι. Εντάξει. Άρα, εμείς θα κρατήσουμε αυτό, ότι αναμένουμε μέρα με τη μέρα την εγκατάσταση του εργολάβου. Γιατί υπάρχει και η άλλη φορολογία που λέει ότι. Ήδη, δεν είμαι σίγουρος ότι το ξέρω αυτό, αλλά. Υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση από τη μία λόγω των capital controls του αναδόχου για τη διαδικασία με τις τράπεζες. Αυτό είναι μεσαίωση. Το ξέρω, σας είπα, τεχνικά θέματα μπορεί να το μπλοκάρανε. Αλλά όχι, μιλάμε τώρα για την πολιτική ευθύνη. Όχι μόνο δεν υπάρχει, υπήρξε πολιτική βούληση να γίνουν εσπεσμένα πάρα πολλές διαδικασίες και γίνανε. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ διαφαίνεται. Δεν υπάρχει, έχει κλείσει αυτό το θέμα. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει στο μνημόνιο, στο τρίτο μνημόνιο. Όχι, το 50% όχι. Καταρχήν το ΑΔΜΕΑ και. Όχι. Καταρχάς δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, δεν υπάρχει μικρή ΔΕΗ. Αυτό το θέμα έχει κλείσει. Έχει κλείσει το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΕΑ. Δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι, και το οποίο θα συζητηθεί, ότι μέχρι το 20 προβλέπεται, γιατί είναι ευρωπαϊκός κανόνας, αυτό δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο, προβλέπεται ότι στο σύστημα δεν μπορεί κανένας παραγωγός να εκχέει πάνω από το 50% της παραγωγούμενης ενέργειας, της διατιθέμενης ενέργειας. Ναι. Αυτό είναι ευρωπαϊκή διρεκτίβα, δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Έτσι, για να μην λέμε λόγια. Και ούτως ή άλλως η ΔΕΗ δεν προβλέπεται το 20 να έχει πάνω από το 50% της παραγωγής ενέργειας. Ούτως ή άλλως. Έτσι είναι δρομολογημένο. Το μνημόνιο το αποκλείεται. Βεβαίως. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Σας είπα όπως και μικρή ΔΕΗ. Στο μνημόνιο, συγγνώμη, σύμφωνα με το Capital, και διαβάζω συγκεκριμένα πράγματα εδώ, ότι για τον ΑΔΜΕ, για να σας το διαβάσω ακριβώς, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ προβλέπεται ρητά στο μνημόνιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή ο ΑΔΜΕ? Όχι, έχει κλείσει. Όχι, λέτε. Σας είπα, έχει κλείσει. Η μικρή ΔΕΗ και ο ΑΔΜΕ έχουν κλείσει όσο θέματα. Κύριε Δημητριάδη, υπήρξε μία αίσθηση ότι θα κατέβουμε. Όπως έκλεισε, ξέρετε, και το θέμα της επιστράτησης των υπαλλήλων της ΔΕΗ. Εμείς το καταργήσαμε. Μόλις εγκατασταθήκατε, νομίζω, ως κυβέρνηση. Τους πρώτους μήνες. Μόλις εγκατασταθήκατε ως κυβέρνηση. Όντως, τους είχαν λίγο ξεχάσει. Ούτε τους μισθούς και τις τάξεις πειράξαμε, όπως μπορούν να ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι και εμείς τα ξέρουμε. Τη ΔΕΗ εννοείται. Ναι, μια και μιλάμε για τη ΔΕΗ, το λέω. Όχι, μεγάλη κουβέντα αυτή. Σε ξεσήκωσε και θύελλα αντιδράσεων η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι θα έχει με τους μισθούς και τις δράσεις της ΔΕΗ. Δώσατε το τροφείο. Δώσατε τροφείο, ενισχύσατε. Όχι, εμείς το δώσαμε για διαπραγμάτευση. Η συλλογική διαπραγμάτευση. Εμείς εγκρίναμε και προκρίναμε ότι πρέπει να γίνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και το θεωρούμε επιτυχία αυτό. Υπήρξε μια αίσθηση ότι θα πάρει τι εκλογέ. Το χαλαρώσει. Ο κ. Λαβαζάνη το έκανε αυτά. Εδώ που τα λέω, είδατε τι είπα. Δεν είχατε. Είμαστε μαζί, ξέρετε. Είδατε τι είπα. Ο κ. Λαβαζάνη το έκανε λοιπόν. Είδατε τι έκανε ο κ. Λαβαζάνη. Σα λέω, είμαστε μαζί. Τότε είναι. Τότε ήσασταν παρέα. Τώρα έσπασε το αριστερό το χέρι. Είπαμε θα το σχολιάσουμε και στο τέλος αυτό για τα σπουδαιότητα. Υπήρχε μια αίσθηση λοιπόν ότι θα πάμε σε εκλογέ. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουμε και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και όλα καλά. Και εντάξει, έχουμε και τον καμένο πάντοτε. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε.
Τώρα βέβαια τα Γκάλο τα γυρίζουν αυτά τα σενάρια και είναι πάρα πολύ έντονο ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα, είστε πρώτο είτε είστε δεύτερο, αλλά δεν μας ξεκαθαρίζει, υπάρχει και εκεί μια δημιουργική ασάφεια, κάτι μας άφησε ο Βαρουφάκης. Μια δημιουργική, πολλά μας άφησε, εκτός από τη μόδα στα πουκάμισα για τα Burberry, τα... Θα συζητήσουμε, θα βρούμε κι άλλα που μας άφησε. Θα βρούμε κι άλλα. Εσείς τον αλλάξατε, μην το λέτε σε εμάς. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα ο Γιάννης. Αλίμονο, αλλά εσείς τον αλλάξατε, μην το λέτε σε εμάς. Μόνο που σας ξέφυγε και θα τον έχετε και αυτή τη φορά. Δεν ξέρω πώς θα τον αξιοποιούσατε, αλλά τέλος πάντων μαζί σας δεν είναι. Και η Κωνσταντοπούλου έκανε έναν κύκλο, γι' αυτό θα τα πούμε. Τώρα θα πρέπει να συνεργαστείτε. Για μας λέτε με ποιους. Ο κύριος Μημαράκης σας είπε ψευτράκους. Λέει με τους Ανέλ. Με τους Ανέλ, εντάξει. Ο κύριος Μημαράκης σας είπε ψευτράκους και δεν τον παίζετε. Με το Πασόκ υπάρχουν χαόδεις διαφορές και αυτούς δεν τους παίζετε. Και βαρύδια. Με το Λαφαζάνη δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείτε να συνεργαστείτε. Οι Ανέλ θεωρούμε ότι είναι δεδομένα συνεργάτες σας αν μπουν στη Βουλή και εντάξει, πολλές φορές οι Ανέλ έχουν εξεφτυλίσει τις δημοσκοπήσεις. Οπότε καλύτερα να μην το σχολιάσουμε αυτό το θέμα. Τι θα κάνετε, μόνοι σας δεν σας βγαίνει. Γιατί δεν μας το ξεκαθαρίζετε. Κοιτάξτε, τώρα λέτε μόνοι μας δεν μας βγαίνει, κάνετε ήδη μια πρόβλεψη. Η οποία... Οι δημοσκοπήσεις τις κάνω, δεν την κάνω εγώ. Πάλι σε ένα φαύλο κύκλο. Ρεαλιστικότατη. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς πρώτον, επειδή έχουμε την αυτοδυναμία. Είναι σαφές αυτό. Έχουμε την ευθύνη, έχουμε κάνει μια διαπραγμάτευση σκληρή. Έχουμε δώσει ένα δείγμα γραφής εξάμεινο, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι σε ένα εξάμεινο δεν μπορείς να έχεις μια παραγωγή κυβερνητικού έργου που θα μπορεί να αντέξει μια κριτική. Έτσι. Πιο πολύ δίνεις δείγματα γραφής παρά είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να κάνεις κάτι περισσότερο. Άρα παλέψαμε για μια συμφωνία και έχουμε δώσει κάποια δείγματα κυβερνητικής γραφής. Αυτά μας δίνουν το δικαίωμα βάσιμα να πιστεύουμε πως είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε με όρους αυτοδυναμίας. Πιστεύουμε ότι έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας όλο είναι μπροστά και τα δύσκολα είναι πίσω. Τα αφήσαμε τα δύσκολα. Είναι στην πεμπτουσία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από την ώρα που ξεκίνησε που να υπάρχει πως η πρώτη συνεργασία στην αριστερά είναι δεδομένη. Ποια αριστερά θα πάτε. Στο Λαφαζάνη θα πάτε. Ακούστε με λίγο. Όχι, είπα ότι υπάρχει από καταγωγής ΣΥΡΙΖΑ μια βασική πολιτική του γραμμή. Σας λέω τώρα πώς το θέμα του σημαίνει. Καλύτερα, μην πάμε στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας με ποιους θα συνεργαστείτε, αυτούς που μπαίνουν. Πρακτικά. Θα σας πω που πρακτικά. Του Κουκουέ δεν θέλει τέλος. Δεν θέλει. Είναι τέλος. Τέλος όμως. Κουκουέ, αφήστε το. Ναι. Πάει αυτό. Ο κύριος Λαφαζάνης δεν κατάλαβα ακόμα τι θέλει. Πέρα από ότι ήθελα να μας ρίξει, δεν κατάλαβα τι άλλο θέλει να κάνει. Α, ήθελα να σας ρίξει. Μας έριξε, όχι, ήθελε. Αυτό το κατάφερε. Άρα ο Λαφαζάνης σας οδήγησε στις εκλογές. Σας είπα από την αρχή, δύο είναι οι λόγοι. Ένας είναι το πρόγραμμα που πετύχαμε. Και ο άλλος είναι ότι χάσαμε τη δηλωμένη. Αν δεν σας έρθει ο κύριος Λαφαζάνης, δηλαδή δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Σας είπα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπτυχθεί. Το είπατε. Αλλά αν δεν σας έρθει ο κύριος Λαφαζάνης, θα συνεχίζετε κανονικά. Τι εννοεί κανονικά. Να κυβερνάτε. Ή θα κάνατε εκλογές για το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα υποθετικό ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Σίγουρα θα βρίσκουμε έναν τρόπο να αναβαθμίζαμε τη λαϊκή εντολή. Σίγουρα. Να αναβαθμίσουμε δηλαδή την εκλογή που κάναμε. Πάλι δημοψήφισμα. Ορίστε. Όχι, δεν εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βρεις επιβεβαιώσεις της πολιτικής σου. Από το λαό ή δημοψήφισμα εκλογές. Ναι, ναι. Άμεσα από το λαό, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Άμεσα. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω για τη συμμαχία. Με δεδομένο λοιπόν ότι το κομμάτι της αριστεράς, το υπόλοιπο κομμάτι της αριστεράς δεν επιθυμεί συνεργασία για τους δικούς του λόγους, έτσι. Έχουμε μια συνεργασία με την οποία είμαστε ικανοποιημένοι, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι μια έντιμη συνεργασία. Είχε αποτέλεσμα. Άρα εκτιμάμε βάσιμο ότι θα έχει και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, όμως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Λέμε τώρα. Λένε ότι οι Ανέλ θα μείνουν εκτός. Όχι. Ναι. Λένε ότι οι Ανέλ θα μείνουν εκτός. Τέλος πάντων, αν μείνουν εκτός. Τι μένει. Το Πασόκ ότι μένει εκτός. Ο Πασόκ έμενε εκτός στην αρχή τώρα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι ας μην μείνουμε. Ναι, ο κόσμος όμως ρωτάει και θέλει και κυβερνήσεις. Τώρα αυτό προκειμένου εσείς. Θα σας πω. Με το δεδομένο λοιπόν ότι επειδή έχουμε την αυτοδυναμία και ότι θα συνεργαστούμε. Προφανώς με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με το παλιό. Είναι ξεκάθαρο. Ζόλτο. Το ποτάμι. Παλιό. Αυτό. Το παλιό είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα το ποτάμι. Το ποτάμι είναι καινούριο. Το ποτάμι είναι κομμάτι του παλιού γι' αυτό. Δυστυχώς. Παρόλο που είναι τυπικά καινούριο κόμμα, είναι σύμφυτο με το παλιό. Κύριε Δημητριάδη, αν λοιπόν πολύ ρεαλιστικά με βάση τις δημοσκοπήσεις
Δεν έχετε αυτονομία, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει κανένα κόμμα. Δεν παίρνουν οι ανέλη στη Βουλή. Και είστε πρώτο κόμμα. Και είστε πρώτο κόμμα. Θα κάνουμε εκλογές πάλι. Ακούστε με λίγο. Εάν δεν φτάνει η εκλογική μας δύναμη για να κυβερνήσουμε, είναι πρόβλημα της υπόλοιπης πλειοψηφίας. Αφού εσείς λέτε θέλετε. Ναι, στο λαό απαντήστε. Ναι. Αυτό εσείς, είναι το ιδεολογικό κομμάτι. Όχι, όχι, άλλο λέω. Εάν έχουμε, έχουμε μειοψηφία στη Νέα Βουλή. 140 βουλευτές λέω. Ναι, και δεν με 140 βουλευτές είσαι ο κορμός οποιασδήποτε κυβέρνηση. Προφανώς. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει θέμα να σου κυβέρνησης, αυτό ρωτάμε. Ναι, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε τώρα να κάνω. Τσορνέλ παράδειγμα. Μόνο να βγουν. Δεν μπορώ να μπω στη συζήτηση. Θα δούμε, θα σας πω τότε. Και αν η ΑΝΕΛ είναι ένα κόμμα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι θα κάνει με τα εκλογικά. Εγώ το κάθε κόμμα. Σας λέω. Δηλαδή, και αν μας πείτε στις 23 του μήνα ξανακάνουμε εκλογές, δεν θα πρέπει να το ξέρουμε. Όχι, δεν θα πούμε. Σας λέω. Αφήστε να δούμε ποιοι θα μπουν στη Βουλή. Αφήστε να δούμε. Πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι η δύναμή μας. Είμαι σαφής. Αφήστε να δούμε ποια θα είναι η δύναμή μας. Να μην παίρνουμε ένα ειδικό σενάριο. Είστε σαφείς στην ασάφειά σας. Δεν μας λέτε ποιος παίζει και να το συζητάτε να σας πείτε. Είπε με ποιος δεν παίζει όμως. Απέκλεισε ο κύριος. Δηλαδή, μα τους απέκλεισε όλους. Δεν έμεινε άλλοι με το Λεβέντη. Άρα θα πάμε σε εκλογές. Με τον κύριο Λεβέντη θα συνεργαζόταν. Όχι, δεν νομίζω ότι ο κύριος Λεβέντης έχει πιθανότητα να μπει στη Βουλή. Με βάση τη δημοσκοπήση περισσότερες από τους Άντελ. Πολύ γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να μπω σε μία συζήτηση. Ναι, αλλά εφόσον μου λέτε ότι θα συνεργαστείτε με τους Άντελ, σας ρωτάμε και εμείς με τον κύριο Λεβέντη θα συνεργαζόσασταν. Όχι. Άρα θα πάμε σε εκλογές πάλι. Δεν έμεινε τίποτα. Όχι, σας το ξαναλέω. Εάν δεν μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση εμείς, είναι ευθύνη της λυπής πλειοψηφίας να κάνει. Δεν τους θέλετε. Δεν είναι σαφές αυτό που λέω. Εάν εμείς είμαστε μειοψηφία, υπάρχει μια άλλη πλειοψηφία. Μειοψηφία είναι 140. Ας κάνουν οι άλλοι, δηλαδή, κατάλαβες τι σου λέει. Ας κάνουν οι υπόλοιποι πλειοψηφία. Δεν γίνεται, κύριε Δημητριάδη. Γιατί δεν θα πάρουν εντολή κυβέρνηση, μια χαρά γίνεται. Δεν γίνεται, εφόσον υπάρχει χρυσή αυγή, δεν συνεργάζεται κανένας με τη χρυσή αυγή. Σας παρακαλώ. Ωραία. Το κουκουέ δεν συνεργάζεται. Να μην κάνουμε στρατηγική κουβέντα. Το κουκουέ δεν συνεργάζεται με κανένα. Κομμένο. Με τη Χρυσή Αυγή δεν συνεργάζεται κανένα. Κομμένο. Να σας πω κάτι. Άρα δεν γίνεται χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα κυβέρνηση. Όχι, γίνεται. Εάν δεν είναι δεδομένο ότι η Χρυσή Αυγή δεν συνεργάζεται κανένα, σημαίνει ότι βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν θα πει το 300, ότι η πλειοψηφία δεν είναι το 150, η πλειοψηφία είναι το 140. Άρα τι λέτε, αυτό θα συνεργαστείτε εσείς. Τι μου λέτε. Μα πρέπει να πάρει 151 ψήφους η κυβέρνηση, κύριε Δημήτρη. Πρέπει να πάρει την πλειοψηφία τη Βουλή των ψηφισάντων. Εντάξει, τώρα ψηφίζουν οι βουλευτές. Γι' αυτό σας λέω. Εάν εμείς έχουμε την μειοψηφία και είμαστε μόνοι μας, είναι υποχρέωση των υπολείπων να κάνουν κυβέρνηση. Δηλαδή, αν είστε πρώτο κόμμα και έχετε 140 βουλευτές, φταίνει άλλο, μα δεν γίνεται. Όχι, σας είπα ότι αν είμαστε πρώτο κόμμα με αυτό το δεδομένο που λέτε, είμαστε σχεδόν κυβέρνηση. Με ποιους? Με τους ΑΝΕΛ, παραδείγματος. Μα δεν δουν. Τι να δεν ξέρω, θα δούμε ποια θα μου και θα σας απαντήσω. Δημιουργική ασάφεια το λέει αυτό ο κ. Βαρουφάκης πάντως. Αποκλεί τους πάντες ο κ. Όχι, δεν αποκλείω κανέναν. Αποκλείω σίγουρα την Νέα Δημοκρατία. Το παλιό βέβαια δεν το συζητώ. Είπε πριν, κοιτάξτε. Νέα Δημοκρατία Πασόκ και Ποτάμι που είναι κομμάτι του παλιού, είπατε. Και όχι και ο κ. Λεβέντης. Ακριβώς. Άρα μόνο με τους ανέλεγχους θα συνεργαστείτε. Ακριβώς. Προσέξτε να δείτε κάτι. Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο το γεγονός ότι εάν είμαστε κοντά στο όριο της αυτοδυναμίας ως κυβέρνηση. Είμαστε ο βασικός κορμός διακυβέρνησης της χώρας, οπότε δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Θα βρούμε τρόπο να κυβερνήσουμε. Καταλαβαίνετε. Βουλευτές πρέπει να βρείτε τώρα τρόπο. Αυτό λέω. Ναι, είναι εύκολη απάντηση. Θα ρίξουν νερό στο κρασί τους. Εγώ τι το ερμηνεύω. Αφού δεν θέλετε να γίνει να ξεκαθαρίσω το ότι με τα κόμματα που έχουν πρόγραμμά τους τα προηγούμενα μνημόνια δεν πρόκειται. Έχουμε ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Και εσεί μνημόνιο που όλοι μαζί το ψηφίσατε. Όχι, δεν είμαστε όλοι μαζί το ψηφίσατε. Προσπάθησα, ίσω να μην τα κατάφερα, προσπάθησα να σα δώσω να καταλάβετε και εσά και του τηλεθεατέ μα παρακολουθούν πω έχουμε δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια, έχουμε δύο τελείω διαφορετικέ συμφωνίε, έχουμε τελείω διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να συνεργαστούμε με το παλιό. Είμαστε απέναντι, το ανατρέπουμε. Όχι να συνεργαστούμε. Ξέρω, το ανατρέπουμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο παλιός πολιτικός αρχηγός πάντως από τους σημερινούς. Τι εννοείτε. Σε διάρκεια θητείας. Ναι, εδώ που τα λέμε. Είμαστε, και είναι και πρωθυπουργός. Κόμμα. Και είναι και πρωθυπουργός. Βεβαίως. Ο κ. Μαράκης, για παράδειγμα, δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Αυτό γιατί μου το λέτε. Και έγινε και πρόεδρος της Ελλάδας. Μιλάτε για το παλιό. Μιλάμε για το παλιό, δεν μιλάμε με όρους βιολογικούς, ούτε με όρους. Το ποτάμι και ο Θοδωράκης και το κόμμα του δεν έχει διασχίσει ποτέ εξουσία. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάμε βιολογικούς. Εσείς έχετε γίνει η εξουσία, έχετε γίνει υπουργοί, πρωθυπουργοί, βουλευτές. Δεν προλάβαμε το 6 μήνες ως μη γενόμενο, έτσι. Μόνο μια διαρμάτευση κάναμε σημαντική. Σκληρή, σημαντική. Αυτό είναι το πραγματικό μας επίτευγμα. Και το δεύτερο επίτευγμα μας είναι ότι κρατήσαμε όρθια την κοινωνία αυτές τις δύσκολες μέρες. Πάντως, κάνατε μία διαπραγμάτευση για να συνεχίσουμε και λίγο την κουβέντα μας, η οποία μάτωσε και σας μάτωσε.
Έτσι ακριβώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που τα δύο πρώτα ονόματα του προηγούμενου ψηφοδελτίου αποσχίστηκαν, πήγανε στον κύριο Λαφαζάνη. Και η αλήθεια είναι ότι στα δημοσιογραφικά τραπέζια γινόταν πολύ μεγάλες κουβέντες και το ξέρετε και τα ακούσατε και το μάθατε για το πώς συγκροτήθηκε αυτό το ψηφοδέλτιο που συγκροτήθηκε τελικά. Αυτοί οι 7 που είστε τώρα. Α, για το τωρινό. Για το τωρινό μιλώ. Ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για τα πρόσωπα, για τις σειρές. Υπήρχαν πολλές λίστες που πήγαιναν και ερχόταν μεταξύ γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κοζάνη με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Γκρίνιες υπήρξαν, αποχωρήσεις υπήρξαν. Ο κ. Λιάκος δεν ήταν χθες καν στη συνάντηση της συγκέντρωσης του Αλέξη Τσίπρα, είπα. Μα ακούσατε πολύ εδώ που τα λέμε. Το γεγονός το ότι αυτές οι εκλογές μέσα σε ένα εξάμεινο αντιλαμβάνεστε, ξέρετε πολύ καλά ότι επαναλαμβάνουν τη λίστα όσοι έχουν, γι' αυτό δεν έχουμε και σταυρό κλπ. Συμφωνείτε με αυτό, αλήθεια. Θα σας πω. Να απαντήσω πρώτα. Εντάξει, ένα είναι όχι. Μην το πάμε μακρύ. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ προσωπικά. Μια προσωπική υποστήριξη. Ναι, ναι. Δεν συμφωνώ. Το δεύτερο είναι ότι έτυχε στον νομό Κοζάνης σε αντιδιαστολή με την πραγματική εικόνα του κόμματός μας, που σας πληροφορώ και σας το βεβαιώνω, πως η συντηρητική πλειοψηφία των μελών και των φίλων του κόμματός μας είναι μαζί μας, είναι με το κόμμα, δεν έχει φύγει δηλαδή, δεν έχει πάει στον κύριο Λαφαζάνη, στο ΛΑΕ. Φάνηκε λοιπόν, και χθες νομίζω στη συγκέντρωση. Ακριβώς, νομίζω ότι φάνηκε. Ξέρει πρόσωπα και πράγματα τέλος πάντων. Καταλαβαίνει ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπε έτσι. Όλος. Καλά, όλος δεν ήταν. Όλος. Εγώ σας λέω όλος. Η μεγάλη πλειοψηφία. Ναι, η συντηρητική πλειοψηφία. Η πολύ μεγάλη. Λοιπόν, στο ψηφοδέλτιο όμως είχαμε σοβαρά κενά. Σοβαρά κενά. Ουσιαστικά ξαναφτιάξαμε ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Δεν αντανακλούσε η εικόνα του ψηφοδελτίου, του αποχωρήσει την εικόνα στην ομάδα του κόμματος τοπικά. Αυτό είναι αλήθεια πάντως. Μπράβο. Αυτό ξέρετε είναι αρκετά δύσκολο. Να κάνεις ένα ψηφοδέλτιο χωρίς σταυροδοσία, σε ψηφία να διορίσεις βουλευτές. Πιστέψτε μου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν όμως πονοκέφαλο ουσιαστικά, ναι. Γιατί ναι, στα άλλα κόμματα ψάχναν βουλευτές. Εσείς είχατε πολλούς διαθέσιμους και έπρεπε να. Αν σκεφτείτε ότι είναι αρκετά πιθανό στις πενταεδρικές το πρώτο κόμμα να πάρει τέσσερις. Αυτό είναι λίγο. Συγκοζάνη δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει ξανά συμβεί. Συνέβη σε όλες τις πενταεδρικές πριν Κοζάνη. Τα συζητούσαμε και πριν. Ναι, ναι. Συνέβη σε όλες τις πενταεδρικές πριν Κοζάνη. Μάλιστα και στην εκθετική του Βόλου συνέβη αυτό. Πήγε 5-1. Πήραμε 5 έδρας. Θέλω να σας πω τέλος πάντων, με μια αναλογία του Ιανουαρίου, σχετική αναλογία, είναι πιθανό να συμβεί αυτό το σενάριο. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι απόλυτο, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ πιθανό. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας πονοκέφαλος. Για αυτούς οι οποίοι φτιάξαν το ψηφοδέλτιό μας. Μιλάω για την Κεντρική Επιτροπή, η οποία έφτιαξε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Είχε δηλαδή να λύσει ένα αρκετά δύσκολο σταυρόλεξο. Με αυτή την έννοια, ίσως να δημιουργήκαν κάποιες πικρίες. Δεν είμαι σίγουρος, γνωρίζω, πιστέψτε με. Δεν έχω τέτοια εικόνα ότι υπάρχουν πικρίες σημαντικές. Πάντα όταν πρόκειται να διορίσεις κάποιον σε μια θέση κλπ. Υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν διαγωνισμοί, οτιδήποτε. Πιστεύω ότι το επίπεδο, εγώ αυτό που είδα, αυτό μπορώ να σας μεταφέρω υπεύθυνα, είναι αυτό που είδα εγώ, είναι ότι η αντίδραση και το επίπεδο συνδιαλλαγής και διαλόγου όλο αυτό το διάστημα ήταν εξαιρετικό. Να περάσουμε σε ερωτήσεις του τηλεθεατών, παρακαλώ. Να ρωτήσω απλά. Βλέπουμε δύο πρώην συντρόφισσες. Αν και μάλλον μία, γιατί με την κυρία Ζουνίδου, εντάξει, νομίζω σας συνδέουν περισσότερα πράγματα. Είμαστε πολλά χρόνια. Κυρία Ραχήλ Μακρύ. Να είναι εκτός, να έχουν πάει στον κύριο Λαφαζάνη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δημητριάδη, από την ανθρώπινη κυρίως πλευρά, βλέπουμε τη Ραχήλ Μακρύ, με την οποία συνυπήρξατε στον ΣΥΡΙΖΑ, συνυπήρξατε στο ψηφοδέλτιο, να εξαπολύει εσχάτως μύδρες, όχι επιθέσεις. Κάτι που δεν κάνει η κυρία Ζουνίδου, έτσι. Και σε προσωπικό ύφος κατά του κυρίου Τσίπρα, κατά συνεργατών του κυρίου Τσίπρα. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε την κυρία Μακρύ, την οποία ήσασταν μέχρι πριν από ένα μήνα στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, να καταφέρετε με τόσο βαριές εκφράσεις εναντίον του κυρίου Τσίπρα και της ομάδας και όλων ουσιαστικά ημών. Έτσι. Και της κυρίας Κωνσταντοπούλη, να προσθέσω εδώ. Εντάξει, χωρίς την κυρία Μακρύ, γιατί ήταν εδώ, είναι βουλευτής Κοζάνης. Ναι, αλλά και η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν πολύ στενή συνεργάτη. Κοιτάξτε, η στάση του καθενός το χαρακτηρίζει. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Mm-hmm. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η στάση του καθενός, αυτά που λέει, αυτά που κάνει, χαρακτηρίζουν κυρίως αυτό. Αν νομίζει κάποιος ότι κατέχει την αλήθεια και με αυτόν τον ειδικό τρόπο τη λέει σε χιλιάδες ανθρώπους, πρέπει να το ψάξει λίγο. Αυτό έχω να πω. Να πάμε σύντομες απαντήσεις, γιατί είναι αρκετές τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Πώς ο Τσίπρας μας ζητά να τελειώνουμε με το παλιό, ενώ υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, και πώς θα συγκυβερνήσετε με ένα κόμμα
με το οποίο 30 χρόνια βούτυξε την Ελλάδα στη διαφθορά. Εντάξει, αν τέλος πάντων συγκυβερνήσετε. Με ποιον, Το Πασόκ εννοεί, φαντάζομαι. Ναι, το Πασόκ εννοεί, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που. Όλοι οι άνθρωποι συμμετείχαν κάποτε σε κάποιο άλλο κόμμα. Σημασία έχει αν η πορεία του είναι αυτή η οποία εγγυάται αυτές τις αλλαγές τις οποίες ήδη κατανοήσανε και πράξανε. Οι άνθρωποι λοιπόν που κατανοήσαν και πράξαν αλλαγές, γιατί εμείς πιστεύουμε βαθιά στον μετασχηματισμό της κοινωνίας, άρα και στις αλλαγές των ανθρώπων, των χαρακτήρων μέσα από την κοινωνία, πάντα εννοώ, μέσα από μια έντιμη διαδρομή, νομίζω ότι μας παρέχει μια ασφάλεια για να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς νιώθετε μετά την κολοτούπα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε μνημόνιο? Ανθρώπινα, πώς νιώθετε? Ρώτησε ανθρώπινα. Πιστέψτε με, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση περί κολοτούπας κλπ. Δεν μας χαρακτηρίζει με αυτή, είναι, δεν μ' αρέσει. Έχει μπει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, ειλικρινά δεν μ' αρέσει. Δεν το λέω από κάποιο τάκτα, το πούμε, από κάποια διάθεση σαν βουαρβίβρ. Δεν μ' αρέσει σαν πολιτική έννοια. Δεν κάναμε καμία κολοτούπα. Κολοτούπα κανέναν άλλη. Εμείς κάναμε. Κάναμε μια Σαμαρά το 12. Μεγάλο προπέστα. Αυτό μπορεί να το πει κολοτούπα. Εμείς κάναμε μια σύγκρουση και ένα συμβιβασμό. Αυτό κάναμε. Δεν λέμε ψέματα, δεν το κρύβουμε από κανέναν και αυτό ακριβώς τώρα να κρυθεί. Αυτό ο συμβιβασμός, εμείς πιστεύουμε ότι μας τα δύσκολα τα άφησε πίσω και μας ανοίγει δυνατότητες για μπροστά και ότι πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα υπεραμεταχθούν τα επίδικα, που είναι ασφαλιστικό, που είναι μια σειρά πράγματα σημαντικά τα οποία θα μας απασχολήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μόνο μια κυβέρνηση δική μας, πιστεύω εγώ, μπορεί να το κάνει σε όφελος του λαού. Οι άλλοι έχουν άλλο πρόγραμμα. Εμείς εξακολουθούμε, ξέρετε, να έχουμε το πρόγραμμα που είχαμε. Θεσσαλονίκη, μου είπατε εσείς. Αυτό το πρόγραμμα έχουμε. Το γεγονός, η Σαλονίκη, το μεγαλύτερο μέρος του πρόγραμματος της Σαλονίκης αφορά το να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Δηλαδή το 751 θα τα πάρει. Ακούστε με λίγο. Περιμένουμε τόσα πόσα χρόνια θα πρέπει να κυβερνάτε για να πάμε στα 751 εκατότατο. Ακούστε με λίγο. Μόνο που το να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, μέσα σε 6 μήνες πέρασε από το να κρατήσουμε την κοινωνία την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Ναι, γιατί εσείς είναι η ίδια φιλοσοφία. Εσείς το προκαλέσατε. Δεν είπαμε ότι θα το κάνουμε σε 6 μήνες. Εσείς το προκαλέσατε. Κοιτάξτε, δεν είπαμε ποτέ θα κάνουμε σε 6 μήνες. Σε 4 χρόνια θα κάνουμε. Ξέρετε, ο καθένας, επειδή και νέα παιδιά έχουν τα άγχη τους και κάνουν και εξειδικευμένες ερωτήσεις. Αν γνωρίζετε, επειδή είστε βουλευτής, πότε θα πληρωθούν τα βάουτσερ? Δεν το ξέρω. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Δεν ξέρω καν για ποια βάουτσερ μιλάει, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί ο κύριος Κουρλέτης αντιδράει διαφορετικά όταν παραβιάζονται οι όροι των τεχνικών μελετών στις σκουριές και δεν αντιδρά όταν παραβιάζονται οι όροι των τεχνικών μελετών από τη ΔΕΗ? Είναι ενδιαφέρον ερώτημα, νομίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν ή αυτήν που την έκανε αυτήν την ερώτηση. Θέλω να σας βεβαιώσω το ότι η πολιτική μας πρόθεση σαν κυβέρνηση και σαν τοπικός βουλευτής είναι να ισχύει το ίδιο. Είμαστε το ίδιο απαιτητικοί και για τα δύο. Θα το διεκδικήσετε δηλαδή? Και το διεκδικούμε ήδη, ξέρετε. Το διεκδικείτε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον και η δική σας απάντηση. Εδώ θα μου θέλετε να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μια διαφορά, ξέρετε, στις σκουριές. Τη μόνη διαφορά που έχει σκουριές με το Λεμαϊδα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι το ότι εδώ είναι ένας κατεστραμμένος ήδη τόπος περιβαλλοντολογικά. Άρα είναι άλλη η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στις σκουριές πάει τώρα να καταστραφεί. Άρα είναι αρχή. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Μην το συνεχίσουμε γενικότερα. Θέλετε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, τις ψήφους και τη στήριξη από αυτούς που ψηφίζουν το παλιό? Ναι. Ναι. Απαντώ ευθέως. Αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από κυρία, είναι αυτό, για όλα όσα τάξατε και δεν κάνατε? Αν μια αριστερή κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να βάζει λουκέτο σε εργοστάσιο με 2.000 εργαζόμενους, προφανώς εννοεί τις σκουριές, και πώς γίνεται να καταργούμε το μνημόνιο με ένα νόμο, αλλά να πηγαίνουμε σε 86 δις? Εντάξει. Βέβαια, αλλά. Πολλά, αν αισθάνεσαι την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για όσα. Όχι, δεν προλάβατε να κάνετε αυτό. Κάτι. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν θεωρώ ότι κάναμε πίσω. Θεωρώ ότι κάναμε λιγμό. Θα ζητούσα συγγνώμη αν δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και θα κάνουμε πολλά. Κατάργηση του εσχρού μπόνου των 50 ευρώ, ρωτάει φίλο. Στρατηγικά θα γίνει, ναι. Θα γίνει. Ναι, στρατηγικά θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι κυβέρνηση, θα το προωθήσετε. Στρατηγικά θα γίνει, δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Θα το προωθήσετε έτσι. Ναι. Αυτό, ξέρετε, συνδυάζεται με αλλαγές στις περιφέρειες, στους δήμους κλπ. Από ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάθρωσης της διοικητικής της χώρας. Αν γνωρίζετε πώς λειτουργεί το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και τι γίνεται σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης επί των περιουσιακών στοιχείων που θα υπαχθούν σε αυτό. Ναι, δεν ισχύει το αγγλικό δίκαιο. Γι' αυτό σας ρωτούν. Ναι. Δεν ισχύει το αγγλικό δίκαιο με τη συμφωνία που κάναμε. Ξέρετε, επανήλθαμε στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Είναι επίσης μια σημαντική αλλαγή από τα προηγούμενα δίκαια. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Διεθνές δεν υπάρχει. Γιατί ναι, εντάξει, εννοούμε διεθνές. Ό,τι δεν προβλέπεται στο ευρωπαϊκό. Γιατί το οποίο όμως προβλέπει κατάσχεση των 35 δις που είπατε για παράδειγμα του Juncker. Προβλέπει ότι στην περίπτωση τέλος πάντων που δεν εφαρμόσουμε
Τέλος πάντων, όσα έχουμε κάνει, προβλέπει. Θα πάρουμε τα λεφτά του ΕΣΠΑ, να το πω απλά. Πέστε μου την προηγούμενη ερώτηση. Είχε δύο σκέλη. Ένα ήταν για η αλλαγή από το διεθνή, από το ένα δίκαιο στο άλλο. Τι γίνεται σε περίπτωση αναγκαστική, είναι αυτό. Αναγκαστική. Πώς θα λειτουργεί το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Το νέο ταμείο, δεν είναι νέο ταμείο ιδιωτικοποίησεων, είναι ένα νέο ταμείο αξιοποίησης και επενδύσεων. Εντάξει, έτσι έμεινε μάλλον δημόσιας. Ναι. Πέρα στον κόσμο. Σωστά το επισημαίνω. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά του ΤΑΙΠΕΔ με το νέο ταμείο. Είναι η εξής. Το ΤΑΙΠΕΔ ήταν ένα ταμείο το οποίο παρέλαβε μέσα σε 4 χρόνια να η δημόσια περιουσία 50 δις να παλωτριωθεί αναγκαστικά υπέρ του χρέους. Το έλεγε ρητά, προέβλεπε. Οι πληρωμές θα πάνε όλες στο χρέος. Ήταν ρητό. Τώρα προβλέπεται κάτι τελείως διαφορετικό. Σε βάθος 30 ετία, όσο κρατάει το πρόγραμμα δηλαδή, ότι μπορούν να μπαίνουν δημόσια περιουσία και να αναμοχλεύεται, να αξιοποιείται, και τα κέρδη από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποιήσεις, επενδύσεις, θα πηγαίνουν κατά 50% στην πραγματική οικονομία. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική διαφορά. Μια τελευταία ερώτηση, τηλεθεατή. Ποιο ήταν το εμπόδιο που εμπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το νόμο περί ευθύνης υπουργών? Επειδή δεν προλάβατε, ίσως. Όχι, επειδή δεν προλάβαμε, δεν υπήρξε πρόβλημα. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Τι ήταν το εμπόδιο που δεν το ψηφίσατε? Δεν το ψηφίσατε το νόμο περί ευθύνης. Την κατάργηση προφανώς του νόμου. Ναι, θα περιλαμβάνεται στις. Δεν προλάβαμε. Αυτό λέω, δεν προλάβατε. Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή. Άρα θα το κάνετε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επειδή έχουμε χρόνο, μπορώ να. Δεν ξέρω αν έχει. Ό,τι θέλετε. Τοπικά. Τι κάνατε 7 μήνες σαν ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να πούμε, δηλαδή, τοπικά, για την περιοχή μας, για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, είστε βουλευτές. Αναφέρεστε και με την αφορμή της χθεσινής έλευσης του πρώην Υπουργού, για παράδειγμα, η υγεία. Α, του κύριου Κουρουμπλή. Είναι κορυφαίο κομμάτι. Θέλω να απαντήσεις και σε αυτό, ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, τοπικά, τι έκανε η ΣΥΡΙΖΑ για τη Δυτική Μακεδονία και για την περιοχή και φυσικά και για την υγεία και για άλλους τομείς. Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε 2-3 δράσεις ή οτιδήποτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, θα σας πω, ναι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε πρώτα από το κομμάτι υγεία, μια και το αναφέρατε, για να το κλείνουμε. Η υγεία στη Δυτική Μακεδονία βρέθηκε σε μια δίνη που βρέθηκε η υγεία σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και καιρό. Είναι, ξέρετε, με αυτά που προσπαθούσαμε να συζητήσουμε πριν για το τι δεν έβγαιναν τα προηγούμενα προγράμματα. Είναι ακριβώς η υγεία ένα αποτέλεσμα των προηγούμενων προγραμμάτων. Περί ιδιωτικοποίησης, περί απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας, περί απαξίωσης της δημόσιας υγείας κλπ. Τέλος πάντων, έφτασε σε ένα σημείο μηδέν η υγεία. Σε όλη την Ελλάδα και πολύ ψηφιστική στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι αρκετά μακριά από τα αστικά κέντρα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό που κάναμε με πρωτοβουλία, συμμετείχα και εγώ σε αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν ήταν μόνο μία, ήταν να κάνουμε γρήγορα αρκετές συσκέψεις και συζητήσεις και στο Υπουργείο και στην περιφέρεια, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε το πρόβλημα και να βρούμε λύσεις. Η λύση που βρήκαμε, ξέρετε, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Πρωθυπουργός στην πρώτη επίσκεψη, παρόλο που είχε τη δίνη της διαπραγμάτευσης, είχε πάει στο Υπουργείο, για σας θυμάστε, πριν 2 μήνες και είχε πει πως επιλέξει ότι για τη Δυτική Μακεδονία και για το Δωδεκάνησα θα προβλέψουμε ειδικά προνόμια. Το είχε πει και ο κ. Κουρουμπλής όταν ήρθε εδώ. Αλλά... Ακριβώς, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση και έγινε αυτή η προσπάθεια. Όχι, ισχύουν όλα αυτά. Ξέρετε, είναι, οι 4.500 θέσεις, από τις 4.500 θέσεις προβλέπονται για την υγεία, που εγκρίθηκαν ήδη, ξέρετε, ο Γενικό Λογιστή, περάσαν όλες τις κρατικές διαδικασίες. Είναι έτοιμες. Και εμείς δεν είμαστε τυχαίνες. Για 2.5... Για 2.5... 4.500 είναι το σύνολο. Ναι, το σύνολο 2.5 είναι πάντως, γιατί ο κ. Θαβαζάνης σας κατηγορούσε πριν από 10 μέρες ότι προεκλογικά πάτε να περάσετε 2.500 θέσεις στην υγεία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει προεκλογικά τίποτα. Είναι ένα πρόγραμμα, επειδή είναι πραγματικά έκτακτες οι εκλογές. Το πρόγραμμα αυτό, σας λέω, έτρεχε. Ναι, ενώ για 2.5 ήταν στην πρώτη φάση. Ναι, ακριβώς. Σε πρώτη φάση είναι 2.5. Ξέρετε, οι χρόνοι που απαιτούνται για να διορίσει ένα γιατρό είναι περίπου ένας χρόνος. Και το καταφέραμε μέσα σε 6 μήνες, με τεράστιες προσπάθειες και με. Αυτό πρέπει να το πω. Και με αρκετή κόντρα από πολλούς παράγοντες της υγείας. Όπως. Όπως διευθυντές νοσοκομείων. Δεν τους αλλάξατε. Δεν μπορούν. Στην αρχή μπορούσαν. Προσπάθησαν, αλλά. Θα κρυθούν επί το αποτελέσμα τους όλοι, ξέρετε. Το νέο πνεύμα είναι αυτό. Περάσατε όμως, νομίζω, βρέθηκε τρόπος πάντως να αλλάξουμε, έτσι. Όχι, σας λέω, ο τρόπος είναι αυτός. Δεν θα αλλάξει κανένας. Θα κρυθούν όλοι επί το αποτελέσμα τους. Δεν θα αλλάξουν. Από την προσφορά τους. Όχι, θα κρυθούν όλοι από την προσφορά τους. Είναι και από την πολιτική τους. Πολιτική, όχι με την ιατρική να ψηφίζουν, έτσι προς Θεού. Τότε θα πράξουν αυτά. Ναι, τότε θα πράξουν. Ερώτηση τηλεθεατή, ξέρασαν γιατί δεν τυπώθηκε στο inbox στο Facebook. Ωραία μας τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Απογοητεύτηκα, λέει, πάρα πολύ όταν έβαλαν περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης με κομματικά κριτήρια. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι περιφερειακοί διευθυντές είναι τα μόνα πολιτικά πρόσωπα στην ουσία που προβλέπονται στην εκπαίδευση και είναι οι πραγματικοί συνεργάτες του Υπουργείου, του Υπουργού, των βοηθών του κλπ.
Άρα, με αυτή την έννοια, κακά τα ψέματα, οι περιφερειακοί διευθυντές πρέπει να είναι πολιτικά πρόσωπα. Ναι, κάποιοι δεν είχαν όμως ούτε μεταπτυχιακά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Γι' αυτό να κρυθούμε, να σας πω κάτι. Σαν βουλευτής, με ρωτήσατε τι κάνατε. Ναι, ναι. Δηλαδή, υπήρχε γνωστός εκπαιδευτικός περιοχής με δύο μεταπτυχιακά, ο οποίος μας εξέφραζε τότε στα site τη διαμαρτυρία του. Εγώ, παιδιά, και της κυβέρνησης, δεν το έκρυβε, του άλλου εταίρου τέλος πάντων. Θα ήταν πιο έντυπο. Έλεγε και εγώ, έχω δύο μεταπτυχιακά. Αλλά θα ήταν πιο έντυπο να του πείτε, εμείς θέλουμε αυτούς που πήρε στη διαδικασία να κάνετε τι. Γιατί είναι πολύ κοροϊδέα ω ένα σημείο. Σας εξήγησα το ότι ο περιφερειακός διευθυντής είναι ουσιαστικά πολιτική θέση. Άρα γιατί βάζετε τον κόσμο να κάνει κρίσεις αφού ξέρετε ότι θα πάρετε αυτούς με τους οποίους το καλό σε αυτό συνεργάζεται καλύτερα. Μιλάμε για την παιδεία τώρα. Είμαστε αυτοί που δοκιμάσαμε ένα νέο σύστημα διοίκησης στην παιδεία που έχει να κάνει με εκλογές. Στα σχολεία, ναι. Στα σχολεία. Διευθυντές και υποδιευθυντές. Αλλά αυτό θα κρυθεί τώρα. Περιμένετε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Είναι μια καινούργια πρωτοβουλία. Θα κρυθεί αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Δεν είμαστε δογματικοί, ξέρετε. Έχει θετικά και αρνητικά. Έχει βάλει και λίγο πρόβλημα. Δεν είμαστε δογματικοί. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Αρκεί να εμπεδοθεί. Να εμπεδοθεί στα διαδικασία. Μπορεί να χρειάζεται κάποια συμπληρώματα. Θα δούμε αυτό που λέτε. Αλλά δοκιμάσαμε πράγματα. Δεν βάλαμε κομματικούς ανθρώπους σε καμιά περίπτωση. Ναι, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας που ψηφίζεται σε ένα δημοτικό σχολείο. Για τους διευθυντές, όχι. Ναι, ακριβώς. Άρα αυτό πρέπει. Το ίδιο θα γίνει και με τους συμβούλους. Δηλαδή αυτό το μέτρο θα περάσει σε ένα σύνολο, σταδιακά σε ένα σύνολο πρωτοβουλειών και θεσμικών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης. Και όχι μόνο της εκπαίδευσης. Πρέπει να αξιολογούνται όμως μετά. Αυτό. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε 6 μήνες. Δεν είμαστε ενάντια. Δεν είπα ότι δεν το κάνατε σε 6 μήνες, αλλά εντάξει, ωραία θέση. Το βλέπουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι πήραμε μέτρα τα οποία μόνο για κομματισμό. Για κομματικό κράτος ή κομματισμό δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς. Είδατε, money, για την υγεία είπαμε ότι δεν αλλάξαμε. Τώρα εντάξει. Δεν μπορούσατε αλλιώς. Το ρεπορτάζ λέει ότι. Το ρεπορτάζ λέει ότι. Είπε την αλλάξατε, περίμενε λίγο. Γιατί περνάνε όλα αυτά. Γίνονταν προσπάθειες, γίνονταν κρούσεις σε πρόσωπα. Τι είπε, τι αλλάξατε. Του χώρου να λάβουν νικητές τώρα. Του νικητές δεν αλλάξατε. Τι είπε, τι αλλάξατε. Δεν μπόρεσαν να αλλάξουν. Δεν μπορέσατε. Τι είπε, τι αλλάξατε του διευθυντές. Θα του αλλάξατε. Απλώς δεν μπορέσατε να το κάνετε. Να τα λέμε και με το λεμά. Σας είπα. Αποφασίσαμε πως ο καλύτερος τρόπος, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Είναι πολιτική επιλογή αυτό, ξέρετε. Ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να κρυθούν όλοι εκ του αποτελέσματος. Με βάση τις δυνατότητες του. Και γιατί δεν αφήνατε και την ΥΠΕ. Ορίστε, η ΥΠΕ είναι άμεση συνεργάτη του Υπουργού, εντάξει. Ναι, αλλά πού σας βολεύει, δηλαδή οι περιφερειακοί διευθυντές και οι ΥΠΕ είναι άμεση συνεργάτες, οι διοικητές δεν είναι. Προσέξτε, να περάσουμε ευχαρίστω στο πώς θα διαθρωθεί το κρατικό μοντέλο, το οποίο θα είναι τελεία αναλλαγή. Περιμέναμε εμείς την ελπίδα, γι' αυτό το συζητάμε. Θα γίνει αυτό, ακριβώς, μα θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά και εσείς θεωρήσατε, όχι εσείς προσωπικά, εσείς μακριά από μένα, εσείς ίσα ίσα, όχι. Αλλά κάποιοι άλλοι τώρα βάλαν ξαδέρφια, βάλαν. Ό,τι πρόλαβαν. Φίλους, φίλες. Τώρα έχει σημασία αυτά τα πράγματα. Την κυρία Δούρου μέχρι. Εντάξει, κυρία Δούρου, τι όχι, σας παρακαλώ. Στην ΕΙΔΑ που τώρα. Στην ΕΙΔΑ. Κοιτάξτε, μια μέρα πριν το δημοψήφισμα. Μιλάω για τον σύντροφο της κυρίας Δούρου. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν σύντροφοί μου και συντρόφισσές μου, οι οποίοι τυχαίναν και ζευγάρια. Οι οποίοι όμως έχουν διακριτή πολιτική παρουσία. Ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Και ο σύζυγος της και σαρή να το πω τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων πρέπει να. Ένα παραπάνω. Όχι. Εντάξει, γνωστή παροιμία. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες έχουν διακριτή πολιτική παρουσία ήδη και δεν θα πρέπει αυτές τις προσωπικότητες, θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν πρέπει να τις αδικούμε, μόνο και μόνο γιατί παραδείγματος χάρη είναι σύντροφοι ζευγάρια. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να πείτε τον κόσμο ότι δεν έγινε λόγω της δεύτερης ιδιότητας και όχι της πρώτης. Όχι. Ο Γιάννης Μπενίζης είναι σημαντικό. Είναι ιστορικό μας τέλεχος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα για τον ξάδερφο του κ. Τσίπρα. Αλλά εντάξει, τότε είναι ξάδερφος του κ. Τσίπρα και μπήκε κατευθείαν στο Υπουργείο. Δεν τον αποκλείσουμε όμως από κάποια θέση. Ναι, ενώ επί Πασό και επί Νέα Δημοκρατία αυτά ακούγαμε όμως. Όχι. Προσέξτε. Να πάμε σε κάτι άλλο. Παρακαλώ. Επειδή μιλούσαμε για την υγεία, μας λέγατε για το παλιό. Θα συμφωνήσω εγώ, Νέα Δημοκρατία, Πασό παλιό. Εμείς τον κύριο Κύρκο κάνατε όμως διοικητή, τη είπε. Αυτό ήταν ένα πρόσωπο, ο οποίος σύμφωνα με τη δική σας λογική. Είναι το παλιό. Ήταν βουλευτής του Πασόκ, υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ, περιφερειάρχης του Πασόκ. Δηλαδή, αυτή δεν είναι το παλιό, τα πρόσωπα που έχουν αντανάκλαση, ξέρετε, και στις τοπικές κοινωνίες περισσότερο. Θα σας πω. Τους ξέρουμε, μας ξέρουν όλοι. Τους γνωρίζετε και εσείς. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προσέξτε για παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι είναι ανίκανος ο κύριος Κύρκος. Ναι. Δεν λέω αυτό. Θα σας πω δύο πράγματα. Αλλά το είπατε μόνος σας. Το πρώτο πράγμα είναι πιθανή. Καταρχάς, δεν είμαστε σίγουροι για τις επιλογές που κάνουμε ότι θα βγουν όλες. Υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να μην βγουν. Αποδεχτούν λάθος. Δεν λέμε ότι οποιαδήποτε επιλογή κάνουμε όπως είναι. Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήταν είναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σοβαρή επιλογή. Το είπε ο κύριος Τσίπρας. Ήταν λάθος. Ορίστε, το λέγει ο κύριος Δημητριάδης. Ήταν λάθος μας. Ναι, ορίστε, δεν τους βγήκε η πρόεδρος.
Ακριβώς. Υπερψηφίστηκε και εξαιρετικά. Δεν βγήκε η πρόεδρος, δεν βγήκε ο. Αυτό λέω ότι μαζεύονται πολύ από δεν βγήκε. Δεν βγήκε ο υπουργός παράκτησης ανασυγκράτησης. Πολλοί δεν σας βγήκαν στο τέλος να το ελέγξετε αυτό, αν ξαναγίνεται η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή διαχειριζόμαστε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν ένα τεράστιο φόρτο και κόστος, είναι λογικό να ματώνουμε. Καλά, δεν ξέρατε με ποιους θα συνεργαστείτε. Τόσο καιρό περιμένατε να γίνετε κυβέρνηση. Λέω, είναι, όχι, δεν, ποτέ, αν δεν δοκιμάσεις, κοιτάξτε, σίγουρα κάνεις διάφορα σχέδια, αλλά και δεν δοκιμάζετε στη ζωή. Μην δοκιμάσετε, γιατί πολλές δοκιμάσεις έχει υποστεί αυτός ο έρμος. Όλα όσο μην δοκιμάζετε άλλο. Αν ξαναγίνετε κυβέρνηση, μην ξαναδοκιμάσετε, σας παρακαλώ. Μην μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Λοιπόν, όχι στο κασίδι το κεφάλι. Σας λέω ότι πάντα με κάποια κριτήρια κάνεις επιλογές. Το κυριότερο είναι η αξιοσύνη. Το κυριότερο είναι το ότι αυτός ή αυτή που βάζει αυτή τη θέση και πρέπει να τη βάλεις, πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει, πιστεύεις ότι θα πάει καλά, πιστεύεις ότι θα υλοποιήσει ένα πρόσωπο που θα υλοποιήσει ένα πρόγραμμα, ξέρετε. Γιατί εμείς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε μόνο με την προσωπική ικανότητα. Από εκεί μπορεί να αποδειχτεί, τα περισσότερα μας βγήκαν. Μπορεί να αποδειχτεί το ότι κάποια. Επίσης, θέλω να σας πω το ότι όταν μιλάμε για το παλιό, δεν λέμε ότι αποκλείονται όσοι κάποτε ήταν κάτι με το παλιό. Λέμε ότι το παλιό όσον αφορά τις πολιτικές. Αποκλείται δηλαδή εκείνες οι κοιτίδες που θρέφουν αυτή τη διαφθορά. Μα που θρέφουνε, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν κατεξοχούν εκπρόσωπος και διορισμένος από το παλιό. Πήγαινε στην πρακτική. Όπως για παράδειγμα η προεκλογική έλευση του κυρίου Κουρουμπλή και λέτε να μας πείσετε ότι χθες έρθε στο Μαμάτσιο τυχαία γιατί περνούσε και η ΔΕΦΟΣ. Αυτά τα 5 μέρες πριν τις εκλογές, 10 μέρες πριν τις εκλογές μπαίνουμε μέσα, δείχνουμε και ένα καινούργιο μαγνητικό τοπογράφο, φέρνουμε και τον πρώην υπουργό, κάνουμε και ένα σοου. Είναι οι πρακτικές του παρελθόντος. Από αυτά περίμενε ο κόσμος να γλιτώσει και να ξεμπερδεύει. Όχι, κοιτάξτε, είναι ένα έργο. Δεν και εσείς, όπου βρήκατε χώρο, τα κάνατε. Θα σας πω. Τότε να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί είναι ένα δημιούργημά μας. Είναι ένα δημιούργημα. Η μαγνητική τομογραφία στο Μαμάτσιο είναι ένα δημιούργημα της κυβέρνησής μας. Τι είναι αυτό. Όχι τώρα. Τώρα εδώ θα πάρει ο κύριος. Θα πάρει η κυρία Μπούτσο τώρα. Θα πάρει ο κύριος Δακής. Θα γίνει χαμός εδώ. Γιατί είχαμε αντιδράσει. Όχι. Από το 2011 το προγραμματίζουμε το μαγνητικό τομογράφο. Ξέρετε, εμείς το κάναμε, εμείς πληρώσαμε, εμείς βρήκαμε το κτίριο, εμείς τα κάναμε όλα. Και με τη βοήθεια βέβαια τη περιφέρεια και του κυβερνήτη. Καθόλου έτσι δεν είναι. Ποια περιφέρεια τη περιφέρεια. Επί κυρία Μπούρτσου ξεκίνησε η ώρα. Δηλαδή ο κύριο Δακή με τον κύριο Μαλούτα που έδωσαν τα χρήματα από τον πόρο για να αγοραστεί διεθνή διαγωνισμό στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι η Μπούρτσου που τότρεχε. Οι τεχνικέ υπηρεσίε, το νέο κτίριο που έγινε, εσεί τα κάνατε όλα. Από το 2011 είναι αυτή η υπόθεση. Εμεί το ολοκληρώσαμε. Ναι, το φτάσατε στο τέλο όντω. Εμεί το ολοκληρώσαμε. Μερικά πράγματα βέβαια γίνονται και. Επειδή παρέρχεται ο χρόνο, οπότε πρέπει να γίνουν. Αυτά δεν τα παραδέχεστε. Πολύ γρήγορα. Το τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα. Όπως και την πέντε. Θα συμφωνήσω στο ότι το βρήκατε πολύ έτοιμο, κύριε Δημητριάδη, και να το κλείσουμε. Εσείς μπορείτε να το λέτε έτσι. Τέλος πάντων. ΕΣΠΑ δεν ήταν. Και να το κλείσουμε. ΕΣΠΑ δεν πόρος ήταν. Πόρος ήταν. Πόρος. Το ίμιση του πόρου. Πόρος. Άρα κάποιος δεν έταξε εκεί. Πόρο, Δακής Μαλούτας. Επειδή πρέπει να κλείνουμε και επειδή συνηθίζουμε αυτή την εκπομπή, συνήθως όταν είναι και ο Παναγιώτης δίπλα μου, το πάμε λίγο στο πιο συναισθηματικό. Κακά τα ψέματα ήταν 7. Πολύ δύσκολοι μήνες και δεν μιλώ για εσάς που ήσασταν εις εκ των 300. ΕΣΠΑ και πόρος μαζί μου λένε. Μιλώ και για μας. Βράδια που περάσαμε για να δούμε αν τελικά θα υπάρξει Brexit ή όχι. Αν θα γυρίσουμε στην δραχμή. Βράδια και ξημερώματα. Και μάλιστα καλοκαιρινή περίοδο. Ο κ. Μητράς ψήφισε ξημερώματα. Το πόσοι άνθρωποι κόντεψαν να πάρουν έλκο στο μάχου μετά το δημοψήφισμα. Για το άμα θα γυρίσουμε στην δραχμή. Για το αν θα φάμε πόρτα από την Ευρώπη. Για το αν, για το αν, για το αν. Περάσαμε ως λαός πολύ δύσκολα αυτούς τους 6 μήνες. Αλήθεια. Και μπορώ να φανταστώ. Ότι κι εσείς, όταν περιμένατε ένα τηλέφωνο στις 17 ώρες διαπραγμάτευσης του Τσίπρα που τον είχαν βάλει μέσα και δεν τον άφηνα να φύγει, κι εσείς περάσατε δύσκολα. Η πιο δύσκολη στιγμή ποια ήταν, όταν φτάνατε τη χώρα σε τέτοια επίπεδα ή όταν χρειάστηκε αυτή η συμφωνία να μπει στη Βουλή, να σηκώσετε το χέρι σας και να πείτε ναι και να ξέρετε ότι γι' αυτό το ναι για να ισχύσει έχετε και την πλάτη του Μημαράκη από πίσω και του γεννηματά δεν ήταν τότε. Θα σας πω και θα σας μιλήσω έντονα. Θα σας μιλήσω και προσωπικά. Να το προσωπικό θέλει. Ναι, θα βάλω ένα προσωπικό τόνο, όχι προσωπικά. Ναι. Ξέρετε, ήταν δύο σημαντικές στιγμές για μένα. Η πρώτη σημαντική στιγμή ήταν όταν κάναμε τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, ήταν μια στιγμή αλήθειας. Ήταν μια ιστορική στιγμή το ότι η κυβέρνηση αριστεράς κυρίως, με κορμό την αριστερά, έκανε προγραμματικές δηλώσεις, έλεγε τα θέλω της, τα πιστεύω της, τα κατέθετε, η οποία ήταν σε διαστολή με
προσωπικά με την αγωνία το τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Όταν διαβάζαμε το μνημόνιο. Τι ήταν αυτό ακριβώς που συμφωνήθηκε. Θέλαμε να το αποκωδικοποιήσουμε πολιτικά. Να κατανοήσουμε σε βάθος. Μιλάω για τους συναδέλφους μου βουλευτές που ξεμουχτούσαμε στα γραφεία ενός του άλλου κλπ. Και ανταλλάσσαμε γνώμες, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει. Τσακωνόμασταν, συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε. Ήταν μια σκληρή, ήταν εξαιρετικά σκληρή στιγμή γιατί έρχεσαι σε επαφή με τα όρια σου. Αυτό, κρατήστε το, ταιριάζει με μια άλλη σημαντική εμπειρία, ταυτόχρονη, που ήταν η συμπεριφορά του κόσμου στα Capital Control. Είμαι εξαιρετικά εντυπωσιασμένος από την ωριμότητα, την ψυχραιμία και την υφαλαιότητα του ελληνικού λαού. Ο ίδιος ελληνικός λαός, ναι. Από την ώρα και τη στιγμή που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, έτρεξε να πάρει τα λεφτά από τις τράπεζες. Από τη μέρα. Μην υποτιμάτε ότι αυτό είναι ένδειξη ωριμότητας. Όχι, θέλω να πω ότι ο ίδιος ελληνικός λαός πάντως. Έτσι, εσάς το λέω. Ναι, και εγώ σας λέω, μην υποτιμάτε. Συμφωνώ για την ωριμότητά του στο Capital Control, αλλά είναι ο ίδιος ελληνικός λαός που από την πρώτη μέρα. Η δική σου ίσως όπως αποδείχθηκε στην πορεία, έσπασε να βγάλει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η νυφαλιότητα, η ωριμότητα που επέδειξε και εν τέλει ταιριάζει με την ωριμότητα και την νυφαλιότητα που επιδείξαμε κι εμείς, οι βουλευτές, που σας έλεγα το προηγούμενο παράδειγμα, όταν εν τέλει καταλήγαμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα μέχρι να πάμε στη Βουλή. Πλην τη ομάδα, πλην του συναδέλφου, να σου πω. Πλην τον 25. Τον 25, τον κύριο Λαφαζάκη. Και εκείνη, και με εκείνου συζητούσαμε. Γιατί ήμασταν συνάδελφοι. Σα πέρασε ποτέ από το μυαλό να ψηφίσετε, όχι. Όχι, γιατί ξέρετε, δεν μου πέρασε το μυαλό. Γιατί τελικά εμείς είμαστε εδώ, και αυτός είναι ο ρόλος μας. Τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι τον δικό μου ρόλο, τον πολιτικό ρόλο, και κυρίως αυτό σημαίνει μάλλον στην αριστερά κυρίως, πως ο ρόλος μας είναι να υπηρετούμε τα πολιτικά σχέδια για τα οποία συνολικά μας εκπροσωπούν. Δεν είναι μια προσωπική επιλογή. Γιατί μετανιώσατε αυτό το 7 μήνο, αν υπάρχει κάτι για το οποίο μετανιώσατε, κάτι και υπάρχει κάτι λάθος, κάτι προσωπικά έτσι. Κοιτάξτε τώρα, το ότι έκανα λάθος και λοιπά, δεν θέλω να πω, δεν ενδιαφέρει το στον κόσμο τόσο. Καλά, μην το λέτε. Μετάνιωσα στο ότι για το ότι δεν επέμεινα περισσότερο, ίσως γιατί ήμουν αρκετά άπειρος, γιατί δεν επέμεινα περισσότερο να κυβερνήσουμε. Εννοείται σε πράγματα εκτός μνημονίου. Ναι. Και για θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Επέδειξα μια ιδιαίτερη ανεκτικότητα και, που δεν άξιζαν. Οι καταστάσεις δεν άξιζαν, όχι κάποιοι άνθρωποι, να επιδείξω. Έπρεπε να είμαι πιο επιθετικός και πιο διεκδικητικός. Αυτά τα πράγματα αφορούν τη ΔΕΗ, αφορούν το περιβάλλον, αφορούν αρκετά πράγματα. Την περιοχή. Αν ξανά είστε βουλευτής κυβερνητικός, γιατί βουλευτής κατά πάσα πιθανότητα θα είστε, θα επιδείξετε μεγαλύτερη γενναιότητα σε μερικά πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ. Ο πολιτικός χρόνος τα τελευταία χρόνια της κρίσης οριμάζει περισσότερο, νομίζω, τους βουλευτές και τους πολιτικούς μας από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι συμπυκνωμένος ο χρόνος. Είναι συμπυκνωμένος ο χρόνος. Ζούμε μοναδικές στιγμές, ζούμε ιστορικές στιγμές. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Όλος ο ελληνικός λαός να είναι σαν να έχει καταπιεί ένα βιβλίο του London School of Economics για να καταλάβουμε τι θέλετε στο δημοψήφισμα. Τι θέλετε να μας πείτε. Εντάξει, μην το πάω. Έχουμε γίνει. Θέλαμε μια καλύτερη συμφωνία, ένα απλό. Φέραμε καλύτερη συμφωνία, ίσως όχι τόσο καλή όσο θέλαμε. Το αριστερό σας χέρι το έχετε καλά. Ναι, είμαστε μια χαρά, να σας πω κάτι. Μήπως θα μάθαμε το δεξί. Δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά, πέρα από την εμπειρία, τη σοφία και τη γνώση, που σίγουρα βελτιώθηκε σε εμάς, δεν άλλαξε τίποτα όσον αφορά τον πολιτικό μας προσανατολισμό. Καλά, μάθε τέχνη και άσχημα. Γράψτε εσείς λίγο και με το δεξί, δεν ξέρεις τι έρχεται μετά τις εκλογές. Το βρήκατε συμπαθητικό κι εσείς το σποτάκι του κ. Καμένου το συγκεκριμένο. Μήπως είναι λίγο. Δεν είναι λίγο προσβλητικό. Δεν το είδα έτσι πάντως. Δεν με ενθουσίασε, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το είδα και όλοι. Του Λαφαζάνη σας άρεσε που θέλει να πάει στο δεν το είδα, δεν το είδα. Δεν το είδα, δεν μπορούμε καλά κουβέντα. Τελευταία ερώτηση, τηλεθεατή. Ο Πάκ θα πάρει πρωτάθλημα ή Αθλέτικο Μπιλμπάο. Γιατί παίζουν μαζί. Δεν τις βλέπω και τους δύο. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι μας έλεγε ο κύριος Μητράς είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο. Πολύ extreme επιλογή. Είναι το σούπερ κάπιτα το σώμα. Θα πάμε καλά στον κύριο Μελίν και οι δύο. Προς το παρόν πάτε καλά μέχρι την κάλπη, κύριε Δημητριάδη. Έχετε τώρα προσωπικά, τι γίνεται τώρα, επειδή είναι με λίστα, έχετε προσωπικά, θα κάνετε κάποιες ομιλίες προσωπικά εσείς τώρα, γιατί δεν υπάρχει σταυρός, οπότε... Κοιτάξτε, δεν... για το κόμμα τρέχει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι εγώ ταυτίζομαι πάρα πολύ, ίσως είναι και λάθος μου, δεν ξέρω, πάρα πολύ με τη συλλογικότητα του κόμματος μου και του χώρου μου και κυρίως προσπαθώ να υπηρετώ τη συλλογικότητα. Δεν το βλέπω τόσο ως προσωπική προβολή. Έχει να κάνει το χαρακτήρα μου. Τώρα πια δεν έχει και λόγο. Όλοι τρέχουν για το κόμμα. Αυτό έχει σημασία. Εγώ πάντως, ναι, σαν επικεφαλής πρέπει να πω ότι έχω και μια ευοξημένη ευθύνη. Ναι, σωστά.
και προσπαθώ να το αποκριθώ. Λογικό το σύστημα. Είσαι και ο μόνος που έμεινε από τους τρεις. Θα έχω τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε λοιπόν σε αυτές τις 14 μέρες που απέμεινα. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε την ευκαιρία, και αυτό αφορά και εσάς, σαν δημοσιογράφους εννοώ, να αποσαφηνίσουμε τις παραμέτρους της συμφωνίας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις παραμέτρους του πραγματικού πολιτικού παιχνιδιού που παίζεται, και αυτό να αποσαφηνίσουμε και ο λαός σας κρίνει. Φαντάζομαι πως αυτό προσπαθήσατε να κάνετε. Ευχαριστούμε που απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και των τηλεθεατών. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.